Κακία μου, αλλά ήθελα πάρα πολύ να πάω Survivor, μόνο και μόνο για να σπάω τα αρχίδια της κάτιας. Αλλά εντάξει. Γιατί 103 κεριά. Γιατί είχε 100 ρεσό και 3 μεγάλα αρωματικά. Καλό, ε. Άλλη τώρα, παιδιά, να βάλω... Κάτσε εσύ. Εκεί. Μπράβο. Ωραίο, το έκανε στο δωμάτιό μου. Δεν είναι δωμάτιό σου πλέον, Μίτσο. Είναι δικό μου δωμάτιο. Ευχαριστώ. Εδώ μέσα θα γίνουν πολλά ωραία πράγματα, αδερφέ. Πολλά ωραία πράγματα. Εσύ έφυγες, μετανάστευσες, δεν ξέρω κι εγώ που στο διάβολο θες να πας πέτα. Οπότε, το δωμάτιό σου έγινε δικό μου. Ένα λεπτό να σερβίρω, παιδιά. Πόσοι έχετε ποτάκι μαζί? Μαρία, βοήθαμε να χάσει κιλά. Να χάσεις εσύ κιλά. Γιατί, παιδί μου, να χάσει κιλά? Καταρχάς, δεν είμαι ο αρμόδιος άνθρωπος για να σε βοηθήσω. Ξεκινάμε εκεί. Σκέφτεσαι να ξαναπάς του χρόνου στο GNTM. Ρε, παιδιά, αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ κάθε φορά να λέω τις ίδιες βλακίες. Μία φορά πας στο GNTM. Μία. Είναι σαν το στρατό. Δεν πας δεύτερη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ, υπερλαμπρή, όμορφη. Μαμά, μπορείς να φύγεις. Μαμά, φύγει. Φύγει, φύγει. Μπράβο, κλείσε την πόρτα. Τρέπεται, μαμά. Μαρία, σε χρειαζόμαστε για την επανάσταση. Ετοιμάσου. Ποια επανάσταση, καλέ, το 21? Θα πολεμήσουμε? Θα πάρουμε όπλα? Τι θα γίνει, παιδιά? Μόλις θα περάσει ένα αργές χρονιάς. Κοίτα, έχω τη μαμά μου και τον αδερφό. Η Νικόλ Παναγιώτης. Υποθέτω ότι δεν είναι το original profile του Bachelor, της Νικόλ από τον Bachelor, σωστά? Ναι. Η επανάσταση του 2021 θα αλλάξουμε την... με αγάπη και ευτυχία και τέτοια. Άμα καταφέρεις να αλλάξεις τον κόσμο και να τον γεμίσεις με αγάπη και ευτυχία και να μην είναι μια ουτοπία, εγώ προσωπικά θα σου δώσω ό,τι πρίκα έχω. Όλα μου τα χωράφια, όλα μου τα νοικοκυρικά, πάρτα. Όλα δικά σου, άμα είναι να το καταφέρεις. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, παιδιά, είμαι... Αλήθεια, έτσι. Δηλαδή... Να φανταστώ η γνωστή σου κάποια σου περνάει διάφορη ακόμα και στο Survivor.
Κοίτα, το έχω δει. Γιατί το βλέπουν οι φίλοι μου, οπότε αναγκαστικά το βλέπω μαζί τους. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Αλλά κάτι θα πάει πάρα πολύ καλά στα αγωνίσματα. Στην ομαδικότητα, εντάξει, cool τα πάει μέχρι στιγμής. Θα δείξω. Γνώμη για Σούλα Γκλάμουρους. Έλα τώρα, η Σουλάρα είναι ηγέτιδα. Είναι πρίτανη στο Instagram. Ήταν στο Instagram πολύ πριν βγω εγώ από τα αυγό μου. Τη λατρεύω τη Σούλα. Είναι θεάρα.
Γνώμη για Αλέξανδρο Κοψιάλη. Αγαπημένος μου. Ο Αλέξανδρος και ο Φταπόδιας μαζί είναι δύο πάρα πολύ καλά παιδιά. Πολύ και τι να πω, χίλια συγχαρητήρια που θα γίνει ο Κοψιάλης πατέρας. Βέβαια, τώρα το παιδί με πατέρα Κοψιάλη, θείο Φταπόδια κλπ. 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 Αμφιλεγόμενα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Μαγειρεύω, πέρα από τα απλά καθημερινά φαγητά της μαμάς. Λες το 2021 μας μπει εύκολα ή θα πονέσουμε όπως πέρσι. Μακάρι να ήμουν αμάντης και να μπορούσα να σου πω, αλλά δεν έχω ιδέα. Ελπίζω να μην μπει ασάλιωτο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πέρασα τέλεια και ο Ηρακλής να με δεχθεί λίγο να με δεχθεί ο Ηρακλής, λίγο, και τον έχω κάνει εγώ γαμπρό. Μου είπε σ' αγαπάει, σε θέλει πίσω μου είπε, το έχει μετανιώσει. Έλα μωρέ. Κάτω είναι η πεθερά μου, θα πάω σε λίγο και θα σε πάω. Προσωπικά προβλήματα είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, που είχαμε μείνει εμείς.
Δεν θυμάμαι, θυμίστε μου. Πουθενά δεν είχαμε μείνει. Τέλεια. Δεν σου πειράζει, θα στρίψω ένα τσιγάρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας τη σκέψη σου, του στόχου σου. Ναι, τις σκέψεις μου και τους στόχους μου, που είναι όλοι μη πραγματοποιήσιμοι, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Ξεκινάω από τα βασικά. Θα μου βάλεις... Φύγε από εδώ, ανώμαλε. Έλα. Να σου νυφάδα του Ιωνιού, να πέσω να σε πιάσω, να λιώσεις, να γίνεις νερό και να σε πιω να ξεδιψάσω. Τι γλυκός! Άμα τη σκέφτηκες μόνος σου, χίλια μπράβο. Ειλικρινά, χίλια μπράβο και είναι μια πολύ ωραία τάκα. Κρατήσε αυτή. Λοιπόν, οι σκέψεις μου και οι στόχοι μου, σωστά. Να πάρω δίπλωμα. Ξέρω να βγάλω, δεν έχω δίπλωμα, οπότε δεν έχω αμάξι. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Πάει άλλο αλλιώς. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Γιατί από κάτω μου λέτε να κάνω ένα tour όλη την Ελλάδα. Όταν σε κάποιον δεν αρέσει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να το λες. Άμα ξέρανε ο κόσμος ότι εμένα μου αρέσουν οι πατούσες, μου λέγανε ότι θέλουν. Εμένα όμως δεν μου αρέσουν, οπότε φεύγουμε. Ευχαριστώ. Σκέψη το για εκπομπή ταξιδιωτική. Ναι, σε τέτοια εκπομπή ήμουνα κεντρική καλεσμένη το προηγούμενο καλοκαίρι. Και θα βρεθεί το Μάιο. Αυτό. Εγώ θα γίνω σκατά σήμερα από το whisky. Στο GNTM δεν σε ήθελα, μου την έσπαγες, τώρα πια δεν μου τη σπάς. Η αλήθεια είναι... Να σου πω... Θέλουμε Μαρία Μιχαλοπούλου στους μαχητές. Γιατί ο Ζουγιάσιμος. Για να είμαι αντίπαλος με την Κάτια. Μου τα έχετε κάνει τσουρέκια με την Κάτια. Λοιπόν, αλλάξτε. Γιατί είσαι σε σχέση. Σε σχέση με πέρσι πιο όμορφη. Ευχαριστώ. Whisky, βότκα. Παιδιά, μόνο βότκα. Μάριε, θες να έρθεις να πιούμε μαζί? Θα μου έκανες τεράστια χάρη άμα το έκανες αυτό το πράγμα, αλήθεια. Γιατί είμαι εδώ πέρα σαν την τρελή με 103 κεριά και καταρχάς μιλάω μόνη μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβει.
Θα ξαναπήγαινε στο GNTM. Τελευταία φορά που θα το πω και πραγματικά συμμαζευτείτε, γιατί η λυθιότητα έχει και ένα όριο. Βρε αγάπες μου, βρε καλά μου, βρε χρυσά μου παιδιά. Μία φορά πας στο GNTM. Είναι σαν το στρατό. Δεν πηγαίνεις σε κάθε σεζόν να κάνεις τα ίδια πράγματα. Νουλήθηκα. Το σκέφτομαι. Μάρια, έλα. Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ, έλα. Δεν ξέρω τι κάνεις τώρα, άμα θα φας οικογενειακά ή το οτιδήποτε. Πάρε τα μαξάκι και έλα. Εδώ δίπλα είμαστε. Ευχαριστώ. Επίσης, δεν ξέρω αν έχω φαντάρους που με βλέπουνε, αλλά ήθελα πάρα πολύ να πω ένα κουράγιο, μεγάλο κουράγιο, σε όλους τους φαντάρους που αυτή τη στιγμή περνάνε πρωτοχρονιά στο στρατόπεδο. Κρίμα. Ναι. Ένα λεπτό να κάνω refill λίγο στον αδερφό μου, λίγο ποτό. Έρχομαι. Καλά είσαι ο μάγκας. Έτσι. Κλείς την παγκάνα πόρτα. Ωραία. Σε έφαγε η σούπερ κική. Σε ποιο πράγμα. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς. Εντάξει, τρελό δίδυμο εσύ και Ασλανίδου. Παιδιά, δεν έχετε δει τίποτα. Κυριολεκτικά δεν έχετε δει τίποτα. Εσύ, Κατερίνα μου, που λες για τη βελόνα με το GNTM, σ' αγαπώ λίγο παραπάνω. Και στους αστυνομικούς που δουλεύουν. Πολύ σωστά. Και αυτοί. Οι καλοί αστυνομικοί είναι καλά, παιδιά. Φάνηκε βρακάκι. Ναι, βρακάκι φοράω. Φάνηκε το βρακάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, το ξέρω, απλά εννοούσα ότι αν ξαναπήγαινες μπορεί και να κέρδιζες. Άντε πάλι. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου κοπέλα. Βρε να σε χαίρε τη μανούλα σου και ο πατέρα σου και όλο σου το σόι. Δεν μπορείς να πας, ρε Χριστιανή, δεύτερη φορά στο GNTM. Μία ευκαιρία έχεις να κερδίσεις και άμα δεν κερδίσεις, it's okay. Δεν σταμάτησε η ζωή εκεί. Μου το κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή σαν τις Πανελλήνιες. Πανελλήνιες μπορείς να δώσεις και δύο και τρεις φορές. Αλλά στο GNTM δεν μπορείς να πας και δύο και τρεις φορές. Είναι μία η ευκαιρία. Μπορείς να πας μόνο για οντισιόν. Και δεν το ξαναλέω γιατί έχω εκνευριστεί γράμματα. Ευχαριστώ. Το έχουμε ξαναδεί σιγά. Μπράβο, πολύ σωστή απάντηση. Μη φωνάζεις τον κόσμο, ρε. Ναι, εγώ φταίω, ρε Μάριε. Εγώ φταίω. Συγγνώμη κιόλας, αλλά με ρωτάνε σε κάθε live την ίδια ερώτηση. Άμα θα ξαναπήγαινα GNTM. Σε κάθε ερώτηση. Είναι σαν να τους ρωτάω εγώ τους άντρες, άμα θα ξαναπήγαινα στρατό. Ή άμα να ρωτάω όλο τον κόσμο, αν θα ξαναπήγαινε σχολείο, να ξανακάνει 12 χρόνια. Ευχαριστώ. Ε. Έχει την απάντηση έτοιμη, παιδένω. Ναι, έχω την απάντηση έτοιμη, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ερώτηση που να είναι πρωτότυπη. Έχω ακούσει όλες τις ερωτήσεις και πλέον έχω έτοιμες απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Έχετε δουλειές τώρα με αυτή την κατάσταση. Κοίτα, κινείται λίγο το Instagram, αλλά μέχρι εκεί. Castings δεν γίνονται. Οι διαφημίσεις και αυτές γίνονται πολύ περιορισμένες, οπότε... Λαϊκή όμως, πηγαίνω κανονικά, έτσι. Δεν το συζητώ αυτό. Πόσα χρόνια καπνίζεις από τα 17. Θα την κάνουν guest star. Μακάρι. Θα μου άρεσε. Έτσι να πάω λίγο... να κάνω λίγο τζελτζελέ, όπως παλιά. Λες τα εσωτερικά σου ή είναι μυστήρια, δεν τα λες γενικά. Όταν λες τα εσωτερικά μου, ποια εσωτερικά μου. Τα εντόστια μου και τα λοιπά, σηκώ τι έχει ο πνεύμονάς μου και τα λοιπά. Θα με παντρευτείς. Αγάπη, ευχαρίστως. Φέρε μονόπετρο και ένα άλογο με άμαξα και πάμε. Γιατί είσαι τόσο υπέροχη. Ειλικρινά, δεν έχω κάνει τίποτα το οποίο να είναι υπέροχο. Δουλειά για εξωτερικό παίζει. Παίζει στη Γερμανία δουλειά. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω πρώτα να φτιάξω το χέρι μου. Το οποίο εντωμεταξύ καθυστερείται όλο και πιο πολύ με την καραντίνα, την τρίμηνη που έχουμε τραβήξει, οπότε πακέτο. Τι θες να γίνεις όταν γίνεις 90? Πω πω τώρα φίλε, τι είπες, τι έπαιξες, τρελέ μου, σ' αγαπάω εσένα. Όταν γίνω 90 θέλω να έχω 10 σκυλιά, 30 άλογα και να τα πηγαίνω βόλτα όλα μαζί. Απλά να βλέπω τα σκυλιά και τα παιδιά και τα λοιπά να φεύγουν.
Γιατί κάνεις live τώρα, πήγαινε ετοιμάζω για ρεβεγιόν. Ελευθερία μου, εγώ δεν θα κάνω ρεβεγιόν. Θα κόψουμε μία βασιλόπιτα με τη μάνα μου, θα γιορτάσουμε τον αδερφό μου που τον λένε Βασίλη, δηλαδή του πόναν χρόνια πολλά και τα φιλιά μου. Μετά θα πέσουν για ύπνο. Συγγνώμη, εσύ που ξέρεις το τηλέφωνό μου και θες να πάρεις τηλέφωνο. Κολιαράκι. Πολύ ωραίο επώνυμο, εντάξει. Όταν γίνεις 100, τι θες να κάνεις. Όταν γίνω 100, εύχομαι να μπορώ να πηγαίνω μόνη μου τουαλέτα. Αυτό είναι το μόνο μου goal. Εγώ μαγειρεύω, χεχεχε. Ελευθερία μου, μπράβο. Είσαι άξια, να σε χαίρεται η μανούλα σου, προκομμένη κοπέλα για σπίτι. Εγώ όχι. Θα είσαι η πρώτη μπατσελορέτ του Αλφα, αληθεύει. Πού ακούστηκε τέτοιο πράγμα. Τι άκυρη ψευδή είδηση ήταν αυτή. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Είσαι λίγο μάγκας. Όχι, λίγο πολύ. Αλλά εντάξει. Please, μπες στο Survivor, θα τα σαρώσει όλα, μιλάμε. Ναι. Το απάντησα και πριν αυτό. Δεν θα μπω Survivor. Ποτέ. Ευχαριστώ. Συνεχίζω. Πες καμιά ιστορία παραμονή πρωτοχρονιά στα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, τα προηγούμενα 3 χρόνια έκανα και πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα και Πάσχα με την οικογένεια που δούλευα στα Τρίκαλα, είναι η δεύτερη οικογένειά μου και περνάγαμε τέλεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί δουλεύαμε από τις 11 το πρωί στην ταβέρνα. Την πρωτοχρονιά είχαμε και ρεβεγιόν με μουσική κλπ. Κλπ, οπότε γινόταν χαμούλης. Φανταστείτε ότι σέρβιρα με καλά ρούχα, έτσι. Μετά από λίγο έβαζα και τακούνι και σέρβιρα με το τακούνι. Έτσι, γιατί μπορώ. Πιο καλύτερο στο να είμαι εγώ. Και μετά τις υπόλοιπες μέρες και τις 15 μέρες βασικά των γιορτών, ξεκίναγα τη δουλειά στις 7 το πρωί ξενοδοχείο, στις 4 το μεσημέρι πήγαινα στην ταβέρνα, από τις 4 μέχρι τις 11 σέρβιρα στην ταβέρνα και μετά από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί πηγαίναμε στο μπαρ στα Τρίκαλα, στο 900, πίναμε ό,τι πίνεται και κάτι παραπάνω και μετά το επόμενο πρωί ξανά το ίδιο. Αυτά είναι τα τελευταία μου 3 Χριστούγεννα και ήταν γαμάτα. Γιατί πολύ απλά έκανα αυτό που κάνω καλύτερα απ' όλα. Ήμουνα με κόσμο, ήμουνα κοινωνική, μιλούσα με κόσμο, γέλαγα, τους έφτιαχνα το κέφι και γενικά έκανα ό,τι μπορούσα για να περνάει καλά ο κόσμος. Το κάνω πάντα αυτό. Γιατί μου λέτε καλή χρονιά, δεν έχει αλλάξει ακόμα η ώρα. Εγώ έκανα την ερώτησή μου, τα λέμε του χρόνου. Αχ. Είσαι από αυτούς τους αστείους, ε. Ωραία. Θα πήγαινε στο Big Brother. Όχι. Αν μπορείς να παρακολουθείς όποιον θες από το GNTM3, ποιον θα διάλεξεις. Τη Ζενεβιέβ. Ελπίζω να σε κάλυψα. Τι ωραία που χορεύεις στο Μουτσινά, το έχεις πολύ. Πού να με δεις να χορεύω, τσιφτετέλη, με παραμάνα εδώ πέρα έτσι. Τα είχα σπάσει όλα. Παρόλο που δεν έχω κόλλο, γιατί 49 κιλά είμαι, δεν έχω κόλλο, ας το αποδεχτούμε όλοι, έχω κολαράκι, τα πήγαινα πάρα πολύ καλά με το χορό από πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι κάποιο ταλέντο. Τουλάχιστον έχω ρυθμό. Όταν βγαίνεις έξω σε χαιρετάνε. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα. Φανταστείτε ότι την Τρίτη πήγα λαϊκή στην Αγία Παρασκευή, ωραία, στο Κοντόπευκο, που πηγαίνω από πάντα. Και δεν φορούσα μάσκα γιατί ο πάγκος ήταν 1,5 μέτρο απόσταση από τους πελάτες, οπότε δεν φορούσα μάσκα, είχα και πάρα πολύ καλή διάθεση. Και έρχεται ένα παιδάκι, έκτης δημοτικού αγοράκι, ο Αλέξανδρος, ο οποίος με βλέπει και ήταν έτσι. Είσαι η Μαρία. Και του λέω, ναι αγάπη μου, του λέω, εγώ είμαι η Μαρία, το GNTM. Παιδιά, έβαλε τα κλάματα ο γλυκούλης και συγκινήθηκε. Πήγα, το πήρα αγκαλιά και έτρεμε ο γλυκούλης. Έλα, μωρέ. Ήταν πολύ γλυκούλη αυτό, με συγκίνησε το παλιόπαιδο. Είσαι θέματα και σε ποιον δεν αρέσει το τσιφτετέλι. Όποιος λέει ότι δεν του αρέσει το τσιφετέλι, λέει ψέματα. Γιατί είμαστε Έλληνες, το έχουμε στο αίμα μας. Πραγματικά, ακόμα και να ακούς μόνο R&B, τέκνο, σακεντέλι, δεν ξέρω και εγώ τι ακούς, έτσι και πας σε ελληνική ταβέρνα.
Πιείς κανά 3-4 ποτηράκια ουίσκι και πες τη τσιφτετέλη, πάνω στο τραπέζι θα ανέβεις ρε και θα ξεφτυλιστείς. Δεν υπάρχει. Όποιος λέει το αντίθετο λέει ψέματα. Να το ξέρετε αυτό. Λαϊκή, σκέτο. Ο Τζον. Οκ. Λαϊκή. Ναι. Είσαι που Κλάρα. Α, ευχαριστώ. Ήλντα! Γεια σου, Ήλντα. Μπες και εσύ στο live. Αλλά λογικά θα είσαι με την οικογένεια. Πίνω whisky Dewars, παιδιά. Το αγαπημένο μου. Για να ξέρετε. Λατρεύω whisky μισό βότκα. Μαράκι μου, το τσιγάρο δεν σου ταιριάζει. Καλύτερα να το κόψεις. Ναι, πώς δεν το ξέφυγα. Πώς δεν το σκέφτηκα βασικά. Ναι, το τσιγάρο δεν το κάνω για το αν μου πηγαίνει όχι. Τσιγάρο το κάνω γιατί θέλω και το κάνω. Τέλος. Είναι τόσο απλό. Γνώμη για να Μαρία και ρε παιδιά, αλήθεια, χίλιες φορές τα έχω ξαναπεί αυτά για το GNTM. Δεν έχετε βαρεθεί να τα ακούτε. Σου άρεσε κάτι στο Survivor. Κόψω τις φλέβες μου. Άμα με ξαναρωτήσετε άλλη μια φορά για την καρδιά για το Survivor, αλήθεια. Καλά έκανε η κοπέλα και πήγε. Μεγάλη επιχειρηματική κίνηση από το μέρος της. Δεν με απασχολεί. Όχι, δεν είχαμε κινητά στο GNTM. Ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο. Εντάξει. Ναι, στο GNTM καπνίζαμε. Εσύ που δεν πίνεις βότκα, είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις. Πάρα πολύ φίλη μου. Τα πιο αγαπημένα τσακωμένα μπροστινά δοντάκια. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Παιδιά, τα δοντάκια αυτά είναι μεταξύ, τα έχει και ο αδερφός μου, ο Βασίλης, αλλά επειδή αυτός έχει μουσια, δεν φαίνεται ότι έχει ανοιχτό δόντι. Θα ξαναπάς στο κοψιάλι. Πρέπει να με καλέσει. Το θέμα είναι ότι παρακινείς και άλλον κόσμο να καπνίσει. Τόσες και τόσες ταινίες, σειρές, ταινίες του Hollywood, τόσοι διάσημοι του Hollywood έχουνε, είναι που καπνίζουνε. Εγώ θα παρακινήσω τον κόσμο. Δεν ξέρει ο κόσμος άμα είναι καλό ή όχι να καπνίζεις. Ή άμα θέλεις ή όχι να καπνίσεις. Εγώ θα τον παρακινήσω. Είσαι κοπέλη καλό, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Επίσης. Τα δόντια σου τα αγαπώ και εγώ τα αγαπώ. Έχουν πολύ πλάκα. Πρέπει να στρίψω άλλο τσιγάρο, τελείωσε αυτό. Λένε το άνοιγμα στα δόντια είναι λεφτά. Καλέ ναι! Λεφτά από τα μπατζάκια που δεν έχω αυτή τη στιγμή. Τρέχουνε τα λεφτά. Τα βλέπεις εδώ πέρα, παντού είναι λεφτά. Εδώ. Τύπου. Στον τοίχο μέσα έχω μία κρύπτη με χρηματοκιβώτιο, έτσι. Το συζητάμε αυτό. Κάνεις στάδερ για παρουσίαση σατυρικής εκπομπής, έχεις όλο το πακέτο. Ευχαριστώ. Αυτό είναι από τα ωραία κοπλιμέντα που μου αρέσει να ακούω. Περιμένω το τρένο να πάω να δω την οικογένειά μου σε άλλη πόλη και είσαι η καλύτερη παρέα. Αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που με θεωρείς καλή παρέα, πρώτον. Και δεύτερον, εύχομαι να βρεις την οικογένειά σου και να περάσετε μαζί αυτή τη ξεχωριστή μέρα. Και τι να πω, όλα καλά να σου πάνε. Αλήθεια. Οπα, 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 οπα. Τι λες ρε, Γιώργο, Γιώργη, καλώς το μου. Ο Γιώργος εντωμεταξύ ήταν ο... Σεκιουριτάς να το πω, μπράβος να το πω, ό,τι είναι αυτό το ξέρω εγώ τέλος πάντων μέσα στο παιχνίδι που είχαμε τα βράδια κυρίως, ήταν ο Γιώργος, μόνο βράδια και ο καημένος με είχε δει στις πιο τρελές στιγμές μου. Δηλαδή έβγαινα τώρα ξέρω εγώ 3 ώρα τα χαράματα και έτρεχα γύρω γύρω από την πισίνα, γύρω γύρω στην έκταση, περπάταγα με τις ώρες. Σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι είχα τρελαθεί τελείως, σαν την Άννα Μαρία από το Big Brother. Κάπως έτσι ήμουνα. Ήδη υπήρχαν κάποιες τέτοιες μέρες. Πολύ κακό. Θα ξαναπάς GNTM. Λοιπόν, δεν θα με τρελάνετε εσείς σε μένα. Δεν θα με τρελάνετε εσείς σε μένα. Όταν το λέω μία φορά, πάει να πει ότι το λέω μία φορά. Ωραία. Δεν μπορείς να ξαναπάς στο GNTM. Τέλος κουβέντας. Άντε και θα αρχίσω να βρίζω σε λίγο.
Δεν είναι καλά. Το βλέπετε. Περιμένω και περίοδο που να είναι. Έχουμε και τα σημάδια εδώ πέρα, τα σπυράκια. Είναι η κατάσταση αυτή. Γεια σου, Μαρκασάκη. Παναγιώτης Μαζιώτης. Τι σε έχω εσένα. Σε έχω sorry. Μίλα, πες τα όλα. Κάτι πρέπει να σε έχω εσένα. Βασικά όχι. Με Μαζιώτη εγώ sorry δεν έχω. Συγγένεια. Αλλά τι νοσείς εσύ. Τι νοσείς εσύ. Χαχαχα. Αν θυμάμαι καλά, έχεις μία κόρη και έναν γιο, αν τα θυμάμαι καλά. Και τέλος πάντων, εύχομαι πραγματικά να είσαι τέλεια. Άμα είσαι και στο επόμενο GNTM, κουράγιο. Γιατί εγώ μπορεί να το πέρασα μία φορά, αλλά τα παιδιά που δουλεύουν εκεί μέσα το έχουν περάσει τρεις φορές και τέσσερις. Και δεν είναι ωραίο. Έτσι πάνε αυτά. Τι κάνω, πάω να στρίψω με το χαρτάκι που μου λέει ότι μου έχουν μείνει 10 χαρτάκια. Τρελάθηκα, ορίστε. Καταλάβατε, τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Πάει, το χάσα κι εγώ. Να σου πω, Σούπερμαν, το έχεις βρει αστείο. Ένιωσες έξυπνος, ε. Το πες σε καλό. Χίλι θα έβαζες. Γιατί δεν έχω. Τα χαρά είναι τα χείλη μου εκεί που είναι. Για ποιο λόγο να τα φουσκώσω. Μετά θα σαλιώνω και το τσιγάρο, είναι κρίμα. Δεν περνάς καλά. Με τα φουσκωτά χείλη. Τουλάχιστον είναι υπομονή. Θέλω να δώσω μια ευχή για το 2022. Να σου πω ρε φίλες, έχεις πάρα πολύ χιούμορ, ειλικρινά. Στείλε μου μήνυμα να γίνουμε φίλοι. Έλα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μια ευχή για το 2022. Το 2022. Εύχομαι να έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Σ' άρεσε, πάρ' το. Μάλιστα. Όχι πλαστικά στις θάλασσες και στις ακτές. Μαζί σου. Μαζί σου. Φίλος μου. Πιστεύεις ότι αδικήθηκες στο GNTM. Σίγουρα υπήρχαν στιγμές που αδικήθηκα και στιγμές που δεν αδικήθηκα. Τι θα συμβούλευε σε μια κοπέλα που θα ήθελε να πάει στο GNTM. Καλό κουράγιο. Και υπομονή. Πολύ υπομονή. Αυτό. Άστο, πες για 23 να είμαστε σίγουροι. Ωραία για το... Ωραία. 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 Λοιπόν. Εγώ είμαι από τη Μήλα, λογικά θα ξέρετε τα Σιόπουλο. Καλή, τι κάνει αυτή η ψυχή. Παρεπτόντως. Μιλάτε ακόμα με τη Βίκυ Καγιά. Καλέ με το Βικάκι. Καθημερινά, στο τηλέφωνο. Τι εννοείς. Μου λέει τα προβλήματά της με την Μπιάνκα και τον Κάρολο. Παιδιά, σοβαρευτούμε. Είναι δύσκολη εποχή. Το καταλαβαίνω. Είναι όλη η τρέλα της καραντίνας μαζεμένη σήμερα. Αλλά ας συγκρατηθούμε λίγο. Πόσα τσιγάρα παίρνεις περίπου σε μία μέρα. Κυρίως κάνα δεκαριά. 15αριά, άμα είμαι σε τσακίρ, κέφι και πίνω παραπάνω. Whisky. Καμάι. Αχ, είναι τέλειο το whisky, παιδιά. Να το ξέρετε αυτό. Οπ, τι είδα. Λοιπόν. Η Μαρία Κιουπτσή είναι διατροφολόγος από ό,τι βλέπω και μου έχει κάνει έτοιμα. Ένα λεπτό τώρα για να ζήσουμε εδώ πέρα το debate με τη διατροφολογία. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Μαρία και εσύ, Μαρία και εγώ. Μαρία, καλά είσαι. Μεγάλη έμπνευση γονείς μας. Αγάπη μου, πήρα να σου ευχηθώ καλή χρονιά να έχεις. Πάντα επιτυχίες. Για μένα εσύ είσαι νικήτρια, οι υπόλοιπες ήταν μοντέλα από πριν, οπότε ξέραν τη δουλειά, εσύ είσαι εκείνη που έφτασες to the top. Και να είσαι καλά με υγεία και η οικογένειά σου να είναι καλά όλοι, και τα νυψάκι σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά σε ευχαριστώ. Και εύχομαι και εσύ και όλη σου οικογένεια να είστε καλά με λίγα λεφτά. Τα πολλά λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο, αλλά δεν τα λίγα θέλουμε. Να δουλεύουμε θέλουμε, δεν θέλουμε πολλά αυτό. Λεφτά, να δουλεύουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να τα τρώμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί είδα ότι είσαι διατροφολόγος. Σωστά. Ναι, μου, ναι. Λοιπόν, επειδή έχω πολύ συχνά αυτές τις ερωτήσεις περί ανορεξίας κλπ. Θέλω να σου πω ότι εγώ σαν άνθρωπος τρώω ό,τι τρώγεται και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν παίρνω κιλά. Γιατί έχω και σωματότυπο εκτομορφικό. Ακριβώς. Λοιπόν. Έχεις πολύ μυϊκό ιστό, εγώ έτσι το βλέπω το κορμί σου. Όχι, δεν έχεις λίπος ουσιαστικά. Αλλά δεν λέγεται νευρική ανορεξία αυτό, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Επιτέλους. Ένα ειδικό σου έχει πολύ μυϊκό ιστό. Είναι λογικό σε άτομα που γυμνάζονται πολύ να έχουν μυϊκό ιστό. Εμείς που δεν γυμναζόμαστε πολύ έχουμε λιπόδι ιστό. Οπότε φαινόμαστε πιο χοντρούλιδες αν το θες έτσι. Ναι, αλλά επίσης δεν είναι όμως και σε τι σωματότυπο έχει ο κάθε άνθρωπος. Ακριβώς. Εσύ έχεις ένα ύψος πόσο, ένα 70 πόσο είσαι. Ένα 76. Ακριβώς. Εγώ είμαι ένα 63. Μπορεί να τρώμε τις ίδιες μερίδες, σε σένα να μην φαίνονται, σε μένα κατευθείαν να φαίνεται κοιλιά τούμπανο. Ακριβώς. Και εγώ που είμαι εκτομορφική, δηλαδή ο σκελετός μου από μόνος του είναι μικροκαμωμένος. Mm-hmm. Όσο και κιλά να πάρω, πάλι αδύνατη θα φαίνομαι. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εσωμορφικό σωματότυπο, που είναι από μόνος του ανοιχτός, παίρνει, αν θυμάμαι καλά, παίρνει εύκολα κιλά και παίρνει και εύκολα μυϊκή μάζα. Ακριβώς. Εγώ αντίθετα παίρνω εύκολα μυϊκή μάζα, παίρνω πολύ δύσκολα κιλά. Και το ίδιο δύσκολα χάνω και κιλά. Γι' αυτό και είμαι σταθερά 49 εδώ και 2 χρόνια. Άρα, τυχερούλα. Έτσι, όχι. Αυτά ξέρεις. Μερικές φορές βλέπω κάποια σχόλια σε φωτογραφίες σου, οι οποίες φαίνονται τα κόκαλά σου επάνω στο στέρνο. Και εκεί έρχονται και λένε, α, είσαι ανορεξική. Εδώ, αυτά εδώ τα αλήθεια τα κόκαλα. Αλλά είναι έτσι ο σωματότυπος. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό, είναι το σκαρί μου τέτοιο. Και απλά θέλω κάτι στιγμή να το καταλάβει ο κόσμος εδώ το πράγμα, γιατί αρχίζω και βγάζω άσπρες τρίχες που δεν γίνεται από 20 χρόνια να βγάζει άσπρες τρίχες. Μη, θα θες βάψιμο συνέχεια, δεν θα δω τι γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Εγώ ευχαριστώ, μαράκι μου. Και καλή χρονιά. Φιλιά σε όλα τα παιδιά. Με υγεία. Καλά να περνάτε. Πρέπει να βγεις. Δεν μπορώ να σε βγάλω εγώ. Οκ. Θα σε μαράκι μου να δω. Άσε, σε έβγαλα. Εντάξει, καθαρίσαμε. Λοιπόν, τέλος η συζήτηση περί κιλών. Το καταλάβατε. Πολύ καλή δουλειά κάνει το ίσκι. Αχ, τι ωραία. Εγώ είμαι 94 και 2 χρόνια με 70 κιλά και με λένε αναρρεξικό. Κατάλαβες. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο ηλίθιος κόσμος εκεί έξω, δηλαδή αυτοί οι μπουνταλάδες, αυτοί τα μυγοφτήματα της κοινωνίας, είναι ότι και οι αδύνατοι άνθρωποι δέχονται body shaming και είναι πολύ χειρότερο μερικές φορές. Δηλαδή, πραγματικά πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, το σούπερ μάρκετ, έτσι, που με ξέρουν από 4 χρονών που άνοιξε το σούπερ μάρκετ, από τότε με ξέρουν. Και είναι τώρα μία κυρία, η οποία με είχε αναγνωρίσει από το GNTM, την ήξερα, και εγώ είχα πάρει ένα πακέτο μακαρόνια, μία σάλτσα και μισό κιλό φέτα. Ωραία. Αυτά χρειαζόμουν, αυτά πήρα. Και γυρνάει και λέει, βέβαια λέει, άμα είσαι μοντέλο, αυτά τρως. Μακαρόνια λέει και σαλτσούλα. Και την κοιτάω. Της λέω, ναι, δεν ξέρετε, της λέω, πόσο τρώω. Οπότε, πώς μπορείτε να το σχολιάσετε. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, μοντέλο, είσαι πόσο να τρως, θα τρως. Μου λέει, 2 μπουκίτσες. Μου γυρίζει το μυαλό σιγά σιγά εμένα, έτσι. Και για να μην βρίσω και γίνω κατίνα, απλά γυρνάω στην ταμεία, η οποία με ξέρει κυριολεκτικά από 5 χρονών, η κυρία Αρετή, πολύ καλή γυναίκα. Και της λέω, κυρία Αρετή, με ξέρετε από τα 5 μου, έχω βάλει ποτέ έστω και 500 γραμμάρια. Πάντα έτσι δεν είμαι.
Έτσι είναι. Δεν είναι το θέμα το πόσο τρως. Δηλαδή, να το βγάλουμε αυτό από το μυαλό σου. Είναι θέμα ο οργανισμός σου. Άμα μάθει ο οργανισμός σου, τελείωσε υπόθεση. Δηλαδή, πραγματικά, εμένα η κολλητή μου είναι... πόσο είναι, 1,61? 1,65? Κάπου εκεί. Κάνε τη λες και το πρώτο μπούι. Λοιπόν, η κολλητή μου όμως έχει τέτοιο σωματότυπο που πάντα φαίνεται γεματούλα, ρε παιδί μου. Όχι χοντρή. Ότι έχει, ρε παιδί μου, και μπούτια και στήθος. Ωραίο, καλό, δυνατό. Και η κολλητή μου τρώει μία φορά τη μέρα. Εγώ το τρώω τρεις και την τριπλάσια ποσότητα την κολλητή μου και δεν παίρνω 200 γραμμάρια. Δηλαδή, δεν να γαμηθεί ρε φίλε, θα κάσω, ασκάσω εγώ τώρα γιατί θέλετε εσείς να πάρω κιλά. Το χειρότερο πράγμα απ' όλα είναι μεταξύ το κάνει η γιαγιά μου και η θιά μου, έτσι δεν το ζητάμε. Γιαγιά, η χειρότερη τιμωρία για τη γιαγιά μου είναι να της πω ότι δεν τρώω. Έχει βάλει τα κλάματα, παθαίνει εγκεφαλικό, καρδιακό επεισόδιο και σπάσιμο νεύρων μαζί, άμα της πω ότι δεν τρώω. Είναι τρελό. Εντάξει, τώρα παρατήρησα αυτό εκεί πάνω. Αυτό εκεί πάνω εντάξει είναι το παιδικό μπουφάν του μεγάλου μου αδερφού για τα χιόνια. Το έχει αποθηκεύσει εκεί πέρα η μάνα μου. Δεν ξέρω πότε θα το ξαναφορέσουμε. Το φορέσουν τα παιδιά μας. Λέμε τώρα, άμα κάνουμε παιδιά. Μάκρυνες πολύ τα μαλλιά σου. Ναι, δεν τα ξέρεις τι. Έκανα την σωστή επιλογή να πάω στο Πλάτωνα, στο κομμωτήριό του στην Αθήνα και μου έκανε κερατίνη, θεραπεία κερατίνης. Και τα μαλλιά μου είναι που είναι φυσικά, οπότε μακραίνουν πάρα πολύ εύκολα και τώρα είναι πολύ μεταξένοι και μου αρέσει να τα αγγίζω. Καλά γιαγιάδες. Λοιπόν, τώρα που είπα γιαγιά, θα σας πω μια ιστορία που έγινε πριν 2,5 χρόνια. Ωραία. Η γιαγιά μου τώρα είναι 92 στα 93. Πριν 2,5 χρόνια ήταν 90. Και ήμασταν μία μέρα μετά το χωράφι, μετά τη δουλειά. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε εκεί πέρα, ωραία και καλά. Και ξεκινάει ο πατέρας μου να τσακώνεται με τον αδερφό μου. Για κάτι που είχε γίνει στο χωράφι. Κάτι απλό, έτσι. Ανάψανε τα αίματα, ξεκινήσανε ρε παιδί μου, φωνή κακό, σηκωθήκαν όρθιοι εκεί πέρα, είχαν έρθει στήθος με στήθος. Εντάξει, ο αδερφός μου πιο ψηλός. Ήταν κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Και ο πατέρας μου φώναζε στον αδερφό μου εκεί πέρα. Η γιαγιά μας κοίταζε όλους εκεί πέρα, έτσι. Δεν ακούγε καλά, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και σε κάποια φάση ο πατέρας μου σπρώχνει τον αδερφό μου από το στήθος. Παιδί μου, έτσι του κάνει ένα έτσι. Τον πήγε λίγο πιο πίσω, γιατί είπε μια κουβέντα παραπάνω ο αδερφός. Και σηκώνει τη γιαγιά, 90 χρονών, και σηκώνει τη μαγκούρα και πατάει μια μαγκουριά στην πλάτη του πατέρα μου. 90 χρονών, 1,40 σε ύψος, να βαράει τον πατέρα μου. Δηλαδή, φανταστείτε λίγο να είσαι 60 χρονών και να σε βαράει η μάνα σου, φίλε. Δεν γλιτώνεις ποτέ από την Ελληνίδα γιαγιά. Ποτέ. Ποτέ. Μέχρι να σας θάψει όλους, θα κάνει κουμάντο στο σπίτι. Δεν έχει σημασία αν δεν ακούει, αν δεν βλέπει, αν δεν μπορεί να περπατήσει. Θα σας θάψει όλους και θα κάνετε όλοι ό,τι λέει η Ελληνίδα γιαγιά. Τέλος. Εγγύηση αυτό. Αυτή είναι η γιαγιά μου, παιδιά. Πραγματικά. Πω. Εντάξει, βλέπω από κάτω παντού γελάκια. Δηλαδή, φαντάζομαι πόσο γελάτε κι εσείς. Πω. Εντάξει, να ξέρετε, έτσι, η Ελληνίδα γιαγιά έχει και άποψη για όλα. Φανταστείτε ότι... Πότε ήτανε, χθες, είχα πάει στο χωριό να κάνω γιαγιά sitting. Να προσέξω τη γιαγιά μου γιατί έχει πέσει, έχει χτυπήσει, δεν μπορεί να σηκωθεί κλπ. Λοιπόν, είμαι 20 χρονών, είμαι. Έχω μεγαλώσει στο σπίτι, στο Μάρκασι, όπως έχω μεγαλώσει και εδώ στο Ξυλόκαστρο, έχω. Η γιαγιά μου είναι 92 χρονών, είναι. Είναι στο κρεβάτι μόνιμα, είναι. Πάω το πρωί στο κρεβάτι μαζί της, ξαπλώνω, να την προσέξω, την κράταγα με το χέρι εντωμεταξύ για να μην σηκωθεί όσο εγώ κοιμόμουν. Και μόλις ξυπνάω, ξεκινάει η γιαγιά κουνιέται. Πού πας γιαγιά, της λέω. Να πάω να σου φτιάξω καφέ. Με σπασμένο πόδι. Να πάει να μου φτιάξει εμένα καφέ η γιαγιά, με σπασμένο πόδι.
Γιαγιά της λέω, δεν μπορείς να περπατήσεις, λέω. Έχεις πάει στο πόδι σου. Εντάξει, μου λέει, πήγαινε φτιάξεις εσύ καφέ. Θα πάω, της λέω. Ωραία, μου λέει, να έρθω κι εγώ, μου λέει, να σου δείξω που είναι. Έχεις δίκιο, ρε γιαγιά. Γιατί 20 χρόνια τώρα δεν ξέρω που είναι ο καφές μες στο σπίτι. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο για μένα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Δεν αφήνουν ποτέ τους νέους να πάρουν μια πρωτοβουλία στο νοικοκυριό. Όχι. Δεν ξέρεις εσύ που είναι το αλάτι. Δεν ξέρεις εσύ πώς ανοίγει τον γκάζι. Δεν ξέρεις που είναι η κατσαρόλα. Ποια είναι η σωστή κατσαρόλα για να φτιάξεις τις φακές. Δεν το ξέρεις. Ποτέ. Όλα τα ξέρει η Ελληνίδα γιαγιά. Πάντα. Κακό. Πολύ κακό. Αλλά εγώ γελάω. Γελάω πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, το πιο αστείο με την Ελληνίδα γιαγιά ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Είναι το κλασικό. Δεν ακούει, δεν βλέπει, αλλά ακούει και βλέπει ό,τι τη συμφέρει. Πραγματικά. Δηλαδή, έχει τύχει πάρα πολλές φορές, κάθεται δίπλα μου, έτσι, και μιλάω με τη θεία μου απέναντι, δεν με ακούει. Μιλάω, μπορεί να διαβάζει τα χείλη και καταλαβαίνει τι λέμε. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή θα πω κάτι, ρε παιδί μου, που θα την προσβάλλει, ας πούμε. Αυτό θα το ακούσει. Και μετά θα με πάρει εμένα ο διάολος. Πώς γίνεται να μην ακούει τα απλά πράγματα που της λέω, γιαγιά, πιες το φάρμακο και δεν είναι. Πρέπει να το πω 4 φορές, να το φωνάξω, να με ακούσει μέχρι την κάτω ραχούλα ο άλλος. Αλλά άμα πω ότι η γιαγιά ήταν ανάποδη σήμερα και αντιδραστική, θα το ακούσει. Και μετά θα μου βγάλει την Παναγία. Έτσι πάνε οι Έλληνες γιαγιάδες. Εντάξει, η γιαγιά μου λέγεται Μαρία. Από εκεί πήρα το όνομα, μεγάλη έμπνευση. Η γιαγιά περνάει καλά. Ρε, η γιαγιά θα μας τάψει όλους. Τρελαίνεστε, ρε. 92. Τους τάψει όλους η γιαγιά μου. Εντάξει, έχουν κοκκινήσει τα μάγουλά μου. Πω, που έχουμε καταντήσει. Τι κάνει το whisky, κοκκινίζουν τα μάγουλα. Στην υγειά σας. Θα μας πεις καμία τάκα από το GNTM πέρσι. YouTube, Μαρία Μιχαλοπούλου Best Of. Κάτσε δες. Βαριέμαι. Ευχαριστώ. Μαρία αγάπη μου, τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Πολύ καλά. Καλά ρε τέρας καπνίζεις. Ναι. Μαρία πόσο ύψος είσαι. Είμαι 1,76. Έγινε καλύτερη στη ζωή σου τώρα που το έμαθες. Εντάξει τα φρύγια μου θέλουν να βγάλεις μου κάποια στιγμή, αλλά πέρα βρέχεις τον κάτω μαχαλά. Η σωστή γιαγιά θα σηκωθεί με το πι να πάει να μαζέψει χόρτα στο πιο δυσπρό... Λοιπόν, τώρα που το έπες. Πώς έπεσε η γιαγιά μου, έτσι, μεγάλη ιστορία. Τη γιαγιά μου την προσέχει η αδερφή του πατέρα μου, η θεία μου, τα τελευταία 20 χρόνια. Ωραία. Η θεία μου είναι επίσης νοικοκυρά. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία για τη γιαγιά. Όχι, η καλύτερη νοικοκυρά είναι η γιαγιά. Μπα να είναι και η θεία μου 67 χρονών, να έχει συντηρήσει όλο το σπίτι, να έχει φτιάξει τα πάντα. Όχι, η καλύτερη νοικοκυρά είναι η γιαγιά. Λοιπόν, και η γιαγιά μου δεν μπορούσε να περπατήσει καλά. Είχε αδυναμία στα πόδια, ρε παιδί μου, τα πήγαινε σβάρνα, που λέμε στο χωριό μου. Και τη έλεγε η θεία μου, μην πηγαίνει μόνη σου από το ένα μέρο στο άλλο. Όπου θε να πα, φώναξε με να σε πηγαίνω εγώ σιγά σιγά να μην πέσει. Τίποτα. Την άφησε 5 λεπτά μόνη της, 5 λεπτά, να πάει από κάτω στη γειτόνισσα, να πάρει λίγο, τι ήθελε, λίγο αλεύρι. Λοιπόν, και η γιαγιά σηκώθηκε να πάει στην κουζίνα, να ανακατέψει το φαγητό μη κολλήσει και μετά να πλύνει τα πιάτα. Γιατί άμα δεν τα πλύνει η γιαγιά τα πιάτα, δεν πλένονται καλά. Δεν ξέρει Σοφία, δεν ξέρει θεία μου. Όχι, όχι. Πρέπει να τα πλύνει η γιαγιά. Έτσι πάει. Τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση. Και φυσικά, μιας και πιάσαμε τις οικογενειακές ιστορίες, ο πατέρας μου είναι το πρώτο αγόρι μετά από 4 κορίτσια. Δηλαδή πρώτα η γιαγιά μου έκανε 4 κορίτσια, μετά τον πατέρα μου και μετά το θείο μου. Ο πατέρας μου είναι το κακομαθημένο της οικογένειας.
Ό,τι και να γίνεται, ο Βλασαντώνης άρχοντας. Ωραία. Ό,τι και να έχει γίνει, ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος για τη γιαγιά. Τελείωσε. Είναι ο Βλάσης της. Είναι το αγόρι της. Είναι το παιδί της. Δεν έχει σημασία που είναι 60 χρονών γέρος τώρα. Τίποτα. Είναι το παιδάκι της. Το καλό. Θα πάει να το σκεπάσει το βράδυ όταν κοιμάται. Πραγματικά, παιδιά, τον σκεπάζει το βράδυ για να κοιμηθεί. Πάει ο πατέρας μου να κοιμηθεί και πάει και τον σκεπάζει η μάνα του. 60 χρονών. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ω Χριστέ μου, θα βάλω λίγο ακόμα whisky. Δεν είμαι καλά. Ουφ. Τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα και γελάω. Πραγματικά γελάω. Ένα κολυσκάκι. Sorry. Sorry. Τι γνώμη έχεις για την Κάτια. Λοιπόν, όσοι μου στέλνετε μηνύματα για την Κάτια, να ξέρετε ότι θα σας αγνοήσω, γιατί πολύ απλά έχω βαρεθεί να με ρωτάτε για την Κάτια. Ειλικρινά, έχει περάσει ένας χρόνος. Κάντε κάτι άλλο με τη ζωή σας. Γνώμη είναι για το ροζ βίντεο της Τούνη. Καλά έκανε η κοπέλα και το έβγαλε. Άμα το έβγαλε η ίδια και δεν το έβγαλε ο γκόμενος χωρίς την άδειά της, δεν ξέρω τι έχει γίνει μεταξύ. Μαλάκα εσύ που το είδες. Τέλος. Τόσες πορνοστάρ υπάρχουνε. Μία καλύφα. Πήγαινε δέστες. Την Τούνη θες να δεις. Για ποιο λόγο ρε φίλε. Βότκα μόνο. Whisky μόνο. Whisky, whisky. Γιατί το whisky εν μεταξύ δεν μπορεί να νοθευτεί τόσο εύκολα. Ενώ η βότκα και γενικά τα λευκά ποτά μπορούν να νοθευτούν πάρα πολύ εύκολα και να γίνουν μπόμπα και να γίνει σκατά. Μωρέ, μπράβο ρε Τζιμάνι, είστε όλοι σαΐνια οικογενειακός. Σαΐνια μεγάλα, δεν έχει ιδέα. Το Νόμπελ της ιατρικής, της αστροφυσικής, εμείς δεν πρέπει να το έχουμε πάρει. Όλη η οικογένεια μαζί. Είσαι σεξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2000 γεννημένη. Μάλιστα, 3 εβδόμου, δηλαδή είμαι καρκίνος με οροσκόπο δίδυμο, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ γι' αυτό, δεν έχω καταλάβει γιατί είναι εντάξει. Η καλύφα παντρεύτηκε. Τι λες. Όντως. Τους. Τι αποκαλύψει είναι αυτές τώρα. Γαμώτο. Σταμάτα πια να πίνεις. Γιατί Μαρή, πρωτοχρονιά έχουμε. Άσε μας την ησυχία μου. Πω πω, σαν τη θιά μου κι εσύ. Άμα πιω ένα ποτήρι κρασί, κάνει λες και είμαι κανένας μπεκρής που τραγουδάω με το μπουκάλι στο χέρι. Τους μπεκρίδες κι αν τους πιάσουνε. Άσε μου χριστιανή μου απιό. Κάθε φορά το χρόνο έχουμε πρωτοχρονιά. Λέμε τώρα. Όχι όντως, μια φορά το χρόνο έχουμε πρωτοχρονιά. Πως και μια φορά είναι τα Γιάννιου. Δεν το περίμενες αυτό. Εντάξει με το στριχτό τσιγάρο πιο πολύ αναπτύρα χαλάς παρά καπνίζεις. Τον Τζαΐδα στο GNTM σε έχω συμπαθήσει πολύ. Καλά να πάθεις. Σου έχω πει να μην βλέπεις τέτοιες εκπομπές. Δεν άκουγες. Πρωτοχρονιά και είσαι μόνη. Όχι, έχω και τον αδερφό μου και τη μάνα μου κάτω. Αλλά τους παράτησα σήμερα. Τους αφήνω να κάνουν μόνος τους. Δεν τους συμπαθώ. Τελείως. Εμπάρκω στην οικογένεια θα κάνω. Και επίσης δεν είμαι μόνη μου, είμαι με 98 άτομα. 95. 96. Τι γίνεται, γιατί να μου κατεβαίνετε. Μην τη σταθέλει. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Δύο φορές είναι τα Γιαννιού, μια του βαπτιστή και μια του νηστευτή. Πώς με γάμισες έτσι. Πώς με πετσόκοψες έτσι. Τι μου είπες τώρα. Ο Στυλιανός. Στυλιανέ, Στέλιο μου, για πες να κάνουμε ένα live αγόρι μου, να γελάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, άμα είναι δύο φορές το Γιαννιού, φανταστείτε πόσες φορές γιορτάζει η Μαρία. Η Παναγιά πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πόσα παρατσούκλια, ονόματα, οτιδήποτε, τίτλους έχει. Φανταστείτε ότι υπάρχει Μαρία η Αγρότησα, Παναγία Αγρότησα. Μα την Παναγία υπάρχει, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Υπάρχει αυτή η γιορτή, τη βρήκε η μάνα μου και μου το έστειλε. Και γέλαγα μόνη μου όταν μου το έστειλε. Η Μαρία θα ανέβει στα τραπέζια, τραγουδά και θα χορεύει. Στορκίζομαι ότι άμα είχα καλή φωνή θα τραγούδαγα. Γενικά δεν ντρέπομαι. Ωραία, ακόμα και με τη χάλια φωνή που έχω, τραγουδάω. Αλλά μόνο όταν υπάρχει κόσμος δικός μου,
που δεν θα γίνω και ρεζίλι. Αν και έχω τραγουδίσει και μια φορά στα μένα. Άλλο αυτό. Ένα τουρκικό τραγούδι. Πολύ καλό ήταν. Αλλά είναι να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί αλλιώς περνάει άσχημα ο κόσμος. Οπότε για τον κόσμο δεν τραγουδάω. Μαρία, μάθαμε ότι δεν ήθελες να πας σκούκου. Τι νοείς, έχω πάει τουλάχιστον 5 φορές σκούκου. Πολύ περισσότερες από ό,τι έχουν πάει οι άλλες κοπέλες. Έχω πάει σκούκου ντυμένη καμήλα και τους τρόμαξα. Τι νοείς. Ούτε πανηγύρι φέτος, τίποτα. Δεν έχεις ιδέα τι μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτό το πράγμα. Από τότε που βγήκα από το GNTM πριν 1 χρόνο, δεν έχω πάει σε πανηγύρι. Δεν έχεις ιδέα πόσο πληγωμένη νιώθω από αυτό το πράγμα. Που δεν έχω φάει γουρνοπούλα με τα χέρια. Πατάτες τηγανιτές, λιγδωμένες. Δεν έχω ακούσει το κλαρίνο και αυτό το υπέροχο έκο που έχουν όλα τα πανηγύρια. Το κάπαρο νιε, εμποδίζει. Αυτό το πράγμα είναι η παιδική μου ηλικία όλη. Εμένα με έχει στιγματίσει που 1 χρόνο τώρα δεν δουλεύουν τα πανηγύρια, εντάξει. Είναι σοβαρό θέμα αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται να πάρεις από την Ελλάδα τα πανηγύρια της. Τα κλείσουνε τα κλαμπ στα αρχίδια μας. Αλλά τα πανηγύρια είναι παράδοση. Συγκινήθηκα. Πάλι έζησε το τσιγάρο. Ας πω, θα το ανάβω το τσιγάρο πλέον από το κερί, έτσι, δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Το μαλλί στο ίσιο σας. Όχι, καλή ίσιο είναι. Απλά το έκανα μπάνιο. Χαχα. Μια και είναι πρωτοχρονιά σήμερα, να κάνω μπάνιο. Τέλειος δεν. Επίσης να δείτε όλοι σας ξανά τα υπέροχα κεριά μου. Έκανα μεγάλο κόπο για τα κεριά μου. Ουλελό. Εντάξει, αυτός εδώ είναι ο καθρέφτης της μαμάς μου, γιατί τον είχε βάλει γιατί έκανε μαθήματα χορού. Η μητέρα μου είναι δασκάλα παραδοσιακών χορών. Ήτανε, μέχρι να κάνει 4 παιδιά. Ήτανε. Και πλέον είναι δασκάλα των δασκάλων του παραδοσιακού χορού. Αλλά δεν έχω μάθει από τη μάνα μου παραδοσιακούς χορούς, γιατί πολύ απλά δεν μ' αρέσει. Πρώτον, να μαθαίνω από τη μάνα μου, και δεύτερον, δεν μ' αρέσει να μαθαίνω παραδοσιακό χορό σε σύλλογο. Μία φορά είχα πάει. Και μου είπαν στο τσάμικο, οι γυναίκες δεν σηκώνουν το πόδι ψηλά. Έφυγα τρέχοντας. Τρέχοντας. Δεν γίνεται να μου λες εμένα ότι δεν μπορώ στο τσάμικο να σηκώσω το πόδι ψηλά και να το κάνω απλά μητούλα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, φίλε. Τίποτα. Εγώ χορεύω σαν άντρας, παραδοσιακούς. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, στον γιο μου, κυριολεκτικά. Μην απασχολεί. Κάνω ψαλίδια στο τσάμικο και τέτοια. Δεν απασχολεί καθόλου. Άντε πάλι. Αχ. Παιδιά, ειλικρινά, από κάτω τα μόνα μηνύματα που βλέπω είναι για την Κάτια και για το Survivor και σε λίγο θα κλείσω το live άμα συνεχίσετε έτσι. Εγώ είπα να κάνουμε λίγο παρέα, να περάσουμε αυτή την ωραία μέρα, ωραία βραδιά μαζί και μου γυρνάτε και μου λέτε όλοι για το Survivor και την Κάτια. Δηλαδή, τι θέλετε, να σας λέω τα ίδια πράγματα. Πραγματικά. Πώς και δεν πήγες στο φίλο να σε βάλω. Άντε πάλι. Μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα ακούω. Τουλάχιστον έχω φτιάξει ένα ωραίο σκηνικό εδώ πέρα και περνάω καλά. Εντάξει. Okay. Δεν έχετε διαβάσει μάλλον πολλά λογοτεχνικά βιβλία στη ζωή σας και δεν έχετε πολύ φαντασία. Γιατί αλλιώς θα είχατε λίγο μυαλό να καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει πει ένα πράγμα, πάει να πει ότι δεν τον ξαναρωτάμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι σπάσιμο αρχιδιών. Ευχαριστώ. Sorry για το τάκα, αλλά είναι τέλειο. Μαρία, θα πέσω σε κατάληψη. Γιατί ρε Στέλιο, τι συνέβη. Πες μας. Μοιράσου το μαζί μας. Δεν είναι κάτι. Δεν μου αρέσει φέτος. Ποιο πράγμα.
Πρωτοχρονιά, γιατί σε ποιον αρέσει. Στόχοι για 2021. Θα το ακούσει τώρα. Λοιπόν, να πάρω δίπλωμα, να φτιάξω το χέρι μου, να δουλέψω στο εξωτερικό και... ξέρω εγώ. Τι θα γίνει από τα τρία? Τίποτα λογικά. Αλλά δεν πειράζει. Όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Θα πάμε όλοι μαζί ευθεία στον γκρεμό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αρκεί να το κάνουμε όλοι μαζί. Μαρία, χόρεψέ μας λίγο, please. Ακούς από πουθενά μουσική? Για να χορέψω. Πολύ θα το ήθελα, δεν έχω μουσική. Γιατί το κινητό μου αυτή τη στιγμή κάνει live. Γίνεται. Όχι, μην το κλείνεις, εγώ δεν βάζω μια κασέτα όπως οι άλλοι. Κατερίνα μου, σε νιώθω. Μαζί σου. Αλλά βλέπεις ότι εγώ το σύνορα προσπαθώ και κάνω τεράστια προσπάθεια εκτός από την Κάτια για το Survivor. Αλλά προφανώς ο κόσμος, ξέρω εγώ, έχει περισσότερη ανησυχία για το τι θα γίνει η Κάτια και το Survivor παρά για το οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, κυριολεκτικά, ο κόσμος καίγεται και η πουτάνα χθανίζεται. Τα κάνουμε τώρα. Να παίξουμε κανένα blackjack. Λοιπόν, τώρα που το ανέφερες. Πήγα και έψαξα όλο μου το σπίτι για να βρω την τράπουλα που είχα από το καλοκαίρι, πριν φύγω για Κρήτη. Και τελικά μου είπε η μάνα μου ότι ο αδερφός μου την έχει χάσει. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, στα περίπτερα που είναι ανοιχτά. Δεν βρήκα πουθενά τράπουλα, παιδιά. Ήθελα πάρα πολύ να παίξουμε 21. Παίζουμε ένα blackjack, έτσι. Να γίνει πανικός. Γιώργο, άμα συνεχίζεις να μου λες ότι εγώ αναφέρομαι συνέχεια στο GNTM, ενώ μου το γράφουν όλοι από κάτω, ειλικρινά θα σε βρίσω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βάζετε άτομα σε live. Τώρα τι θες να σου πω. Να βάλω άτομα τα οποία δεν τα ξέρω και ειλικρινά μερικές φορές δεν ξέρω και τι να πω μαζί τους. Τι να κάνω. Εντάξει, έχει πονέσει μέσα μου τόση ώρα. Θα το φέρω λίγο πιο κοντά. Υπέροχα. Τώρα με ακούτε. Άμα μιλάω έτσι. Με ακούτε γενικότερα. Ακούτε τη φωνή μου καλά ή πρέπει να έρθω πιο κοντά? Δεν θα βρούμε να έρθω πιο κοντά. Περιμένεις live με τον Σάμουελ? Δεν τον ξέρω καν τον Σάμουελ. Sorry. It's okay. Δεν πειράζει. Κατερίνα μου, ποια είναι η πόλη σου? Να σου πω πότε θα έρθω. Δείξε μας τι έμαθες από τους παραδοσιακούς χορούς, Μαρία. Ναι. Πόσους παραδοσιακούς ξέρω? Ξέρω και έχω διδάξει κιόλας. Τσάμικο, πεντοζάλι, ικαριώτικο, σούστα, πογονήσιο, θρακιώτικο. Τι άλλο? Μπάλο. Σίγουρα κι άλλους το ξέρω. Καλαματιανό, σίγουρα. Εντάξει, οκ, κομπλέ. Όλοι τον ξέρουμε αυτόν. Συρτό στα τρία, χασάπικο. Σκάλωσα τώρα. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Ονοματικά. Ποντιακά θέλω πάρα πολύ να μάθω. Αλλά δεν έχω αξιωθεί ακόμα. Προσπάθησε η μάνα μου να μου δείξει το τικ. Αλλά δεν σκαμπάζω από ποντιακά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί, αλήθεια. Τι σπούδασες? Δεν έχω σπουδάσει γιατί δεν πέρασα ποτέ πουθενά από τις Πανελλήνιες και μόλις τελείωσα πήγα να φτιάξω το χέρι μου, δεν έφτιαξε το χέρι μου, εφόσον είναι ακόμα εδώ. Πόσο φάνηκαν οι Αρχάνες? Το καλύτερο χωριό που έχω πάει, ρε. Στορκίζομαι. Αν και αυτό βασικά δεν είναι χωριό. Ωραία. Υποτίθεται ότι είναι χωριό οι Αρχάνες στην Κρήτη, αλλά δεν είναι χωριό. Γιατί έχει γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο. Έχει δύο φροντιστήρια αγγλικών. Δεν ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές υπηρεσίες για να θεωρείται χωριό. Οπότε δεν είναι χωριό. Είναι ένα γαμάτο μέρος. Υπέροχο.
Θα ξανάρθω. Καπαδοκία, ξέρεις. Μάλλον όχι. Αλλά δεν είναι δύσκολο να μάθω. Είσαι model material, τι να τις κάνεις σπουδές. Κοίτα, γενικά, ό,τι μαθαίνει καθένας, ο καθένας, καλό είναι. Δηλαδή και οι σπουδές σε κάποιο οποιοδήποτε αντικείμενο δεν θα μου κάνανε κακό. Καλό θα μου κάνανε. Για να ξέρετε, ήθελα να σπουδάσω δύο πράγματα, στρατιωτικός, που δεν παίρνω τις ιατρικές εξετάσεις, ή φιλολογία, αλλά με κατεύθυνση λογοτεχνία. Ωραία, τη λογοτεχνία. Γιατί τρελαίνομαι για βιβλία. Δεν μου φαίνεται, το ξέρω, αλλά τρελαίνομαι. Μαράκι, σπουδές να κάνεις, σκέψου ότι είναι αυτό που σε ευχαριστεί και κάτω. Αυτό που με ευχαριστεί είναι να φτιάξω μία φάρμα για θεραπευτική υπασία, για παιδιά και άτομα γενικά με ειδικές ανάγκες και άτομα με χαμηλό budget. Αυτό με ευχαριστεί. Και όταν βρω τα λεφτά, θα το κάνω, να ξέρεις. Μέχρι τα 30 μου θα το έχω κάνει. Αυτό. Έτσι για να ξέρετε. Τρία αγαπημένα βιβλία. Ευκολάκι. Περηφάνεια προκατάληψη. Ένα παιδί μετράει τα άστρα και η φυλακή του κάτω κόσμου. Τα δύο είναι Λουντέμι, το ένα Jane Austen. Και προς ενημέρωσή σας, και το Ζωνιανά Gold. Όσοι δεν το ξέρετε, καλό θα ήταν να το διαβάσετε. Και δεν μπορώ καθόλου τον Ντοστογεύσκη. Ενώ μου αρέσουν τα αποφθέγματά του και τα λοιπά, γιατί ο τύπος είναι πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, δεν μπορώ να διαβάσω ρώσικα. Ρωσική λογοτεχνία είναι δηλαδή, γιατί καταρχάς μπερδεύομαι μόνο και μόνο από τα ονόματα. Ένα όνομα έχει πέντε επώνυμα και τρία παρατσούκλια. Και κάθε φορά είμαι σε φάση ποιος είναι αυτός που μιλάει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καταλάβετε. Άντε πάλι με το φετινό GMT. Όχι. Δεν θα αναλώσω τα νεύρα. Τα δύο τα έχεις διαβάσει. Ποια δύο? Περηφάνεια προκατάληψη και ένα παιδί με τρέτα, να φανταστώ. Γιατί η φυλακή του κάτω κόσμου είναι πιο underground. Είναι πιο... Ποια είναι η γνώμη σου για το LGBT? Καταρχάς είναι LGBTQ. Υπάρχουν και οι queer. Okay. Κατά δεύτερον, τι είναι, ποια είναι η γνώμη μου? Άνθρωποι δεν είναι. Τελείως. Είναι σαν να μου λες ποια είναι η γνώμη σου για τους Πακιστανούς. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Καλό δεν είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Άμα δεν με ενοχλεί κάποιος, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν. Είτε είναι χρυσαυγίτης, που είπε ο Γιώργος παραπάνω, είτε είναι ομοφιλόφιλος, είτε είναι τρανσέξουαλ, είτε είναι drag queen, είτε είναι Πακιστανός. Τι με απασχολεί, αρκεί να μην με ενοχλούνε. Με ενοχλεί προσωπικά άνθρωπος, όχι κάποια ομάδα κοινωνική. Ποτέ δεν με απασχολεί σε ομάδα. Φανταστείτε ότι επειδή στη λαϊκή, ας πούμε, έχω να... όχι έχω, δουλεύω με πάρα πολλούς οι οποίοι είναι από το Πακιστάν, πολλούς Πακιστανούς. Σε τρεις έχω μάθει να διαβάζουν ελληνικά, για να τους κάνω λίγο τη ζωή πιο εύκολη. Δεν λέμε. Εντάξει, είναι ένας ο Ζήκος και κάνω τα παιδιά. Τον περνάω βέβαια ένα μισή κεφάλι. Αλλά εντάξει, είναι καλό παιδί. Τον λέμε Ζήκο, παρατσούκλι είναι, το κανονικό του όνομα είναι... Πώς μου το έχει πει? Αλίχ Τσαμπά. Κάπως έτσι είναι το κανονικό του όνομα, αλλά όλοι τον φωνάζουμε Ζήκο. Αυτό. Και του είχα μάθει να διαβάζει όταν ήμουνα 10. Από εκεί. Ξέρω και την οικογένειά του. Έχει και μία κόρη, την οποία τη βλέπει κάθε 6 μήνες, που γεννάει στο Πακιστάν, εντάξει. Σου έχουν βγάλει παρατσούκλι. Το αγρότησα τι είναι. Εκτός από ιδιότητα. Είναι και παρατσούκλι. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είμαστε ένα σκεύος που φέρει μέσα του μία ψυχή. Δεν πεθαίνει η ψυχή, το σώμα φτύρεται. Πολύ σουφή κουβέντα, είπες, γέροντα. Έχεις το respect μου, έχεις το σεβασμό μου. Ειλικρινά.
Γιατί αυτό είναι μια πολύ σωστή κουβέντα, την οποία την ξεχνάμε που και που, ειδικά εμείς οι νέοι, και μιλάω και για μένα, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι στα 20. Εγώ ευτυχώς το έχω καταλάβει από πάρα πολύ νωρίς, ότι ας πούμε με ρωτάνε πολύ άμα μ' αρέσουν οι κοιλιακοί, το φτιαγμένο σώμα, το προσεγμένο σώμα κλπ. Και λέω όχι. Γιατί? Γιατί πολύ απλά μετά από κάποια στιγμή θα έχεις κοιλίτσα. Ωραία. Όταν παντρευτείς και κάνεις 3 κουτσούβελα, δεν μπορείς πάντα να προσέχεις τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή θα έχεις κοιλίτσα. Είτε στα 70 σου, είτε στα 30 σου, είτε στα 80 σου. Κάποια στιγμή θα έχεις κοιλίτσα. Ωραία. Οι κοιλιακοί έρχονται και φεύγουν. Η κοιλίτσα θα σε συντροφεύει για πάντα. Και πρέπει να την αγαπάς, να τη συντηρείς και να τη συμπαθείς. Έτσι πρέπει. Δείξε μας το outfit σου. Τώρα πρέπει να σηκωθώ. Μην βάλεις σηκωθώ. Από να είμαι σου, μικρημένη. Έχω κάνει πόσο ξεφόρτωμα σήμερα. Με βλέπετε έτσι τώρα. Στις 5 το απόγευμα είχα πάει για ξεφόρτωμα. 50 κλούβες ξεφόρτωσα. Αυτά εδώ τα μπράτσα. Αυτά. Κάποια στιγμή κι εσύ έχεις τη κυλίτσα. Ισχύει. Γιατί εγώ έχω πάρει τα κιλά της μάνας μου, το σωματότυπο του πατέρα μου. Δηλαδή, η μάνα μου ενώ είναι μονοκόμματη, ήταν πάντα πάρα πολύ αδύνατη. Έκανε 4 παιδιά και ήταν σαν εμένα. Και στα 55 της απέκτησε θυρεοειδή και έχει πάρει κιλά. Ωραία. Οπότε έτσι είναι. Κάποια στιγμή και εγώ θα πάρω κιλά. Ειλικρινά ανυπομονώ για αυτή τη στιγμή. Γιατί επιτέλους θα καταλάβω πώς είναι να ενώνουν τα μπουκιά σου. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Δεν ξέρω πώς είναι. Αστείο ακούγεται, το ξέρω, αλλά δεν το έχω ζήσει. Συνεχίζω εγώ και βάζω το χέρι ενώ δαξίλες και θα φυσήξει από κάπου αέρας. Άνταξε. Βισκάκι, παιδιά, βισκάκι. Για να πας στο χωράφι, ποιον αριθμό βάζεις. Θα σου πω. Στο χωριό μου έχει να πατήσει αστυνομία από το 2014 που είχε γίνει ένα ατύχημα με ένα τρακτέρ, με δύο τρακτέρ βασικά, και ήρθε η αστυνομία για να λύσει το ατύχημα με το τρακτέρ. Από εκεί και πέρα δεν έχει ξαναπατήσει αστυνομία. Γι' αυτό και εγώ ξέρω να οδηγάω, γιατί οδηγάω στο χωριό μου που δεν έχει αστυνομία. Και δεν με πιάνουν χωρίς δίπλωμα. Οπότε δεν χρειάζεται να πατήσεις τίποτα, γιατί πολύ απλά you're a free man στο χωριό. Τρώσα απλά. Εντάξει, κρίμα που είχαν τρακάρει με τα τρακτέρ. Γιατί τα τρακτέρ μπορεί να θεωρείται κάτι μπανάλ, αλλά δεν είναι κάτι φτηνό. Ένα τρακτέρ κάνει 80 με 150 χιλιάρικα. Δεν είναι κάτι του πεταματού, ρε παιδί μου. Όχι. Είναι πολύ ακριβά το τρακτέρ. Ωραία. Είναι πάρα πολύ κακό να το τρακάρεις. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς το τρακάρει το τρακτέρ. Δηλαδή θέλει πολύ, πολύ τέχνη για να τρακάρεις με τρακτέρ. Και σε όποιον με ρωτήσει, που μπορεί να με ρωτήσετε, ναι, έχω οδηγήσει τρακτέρ. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Μιλάς μόνη σου. Τόση ώρα μόνη μου μιλάω. Τι εννοείς? Καλή χρονιά, μπρο. Yo, my man. Λιάξ, αγαπώ, fan page. Okay. Έλα, για τσιγάρο. Πεφτίτσι! Μπες, μωρέ, μαλάκα, κι εσύ. Εγώ βαρεθεί να μιλάω μόνη μου το σύνορα. Μπες κι εσύ. Όπα. Τσιγάρο, παιδιά. Καλή χρονιά από Σαντορίνη. Σαντορίνη τώρα, τι είπες. Πόσο θέλω να έρθω Σαντορίνη, δεν μπορείς να φανταστείς. Κάποια στιγμή θα το καταφέρω. Μικρή είμαι ακόμα. Πιστεύω σε μένα. Και εγώ σε χωριό μένω και έχω και εγώ τρακτέρ. Πολύ φίλος. Είδες. Είδες.
Όλοι παιδιά, όλοι από χωριό είμαστε. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιο, ξέρω εγώ, να μην έχει χωριό. Είναι σαν αυτό. Είναι σαν να είσαι μοναχοπέδι. Πολύ κακό. Βαριέμαι να το ξανανάγω, έτσι. Καλή χρονιά από Κόρινθο. Έλα ρε, σχολιανέ, εδώ δίπλα είσαι. Βιτίνα, έχεις πάει ποτέ. Πού είναι η Βιτίνα? Θα σε κλέψω στην Πολωνία που είμαι από δύο χωριά. Πολωνία. Καλό. Κακό δεν είναι, καλό είναι. Βάλε με Μαρή. Ένα λεπτό, πεφτίτσι. Παίζεις χαρτιά. Έλα, κι εγώ θέλω. Ένα λεπτό, είσαι κι εσύ υπερλαμπρή. Λοιπόν, έλα να σου δείξω λίγο, σου παρακαλώ, τι σκηνικό έχω φτιάξει. Έχω και τη γούνα εκεί πέρα, αλλά την έβγαλα γιατί ζεστάθηκα. Πού είσαι? Στο σπίτι μου, ρε. Έχω βάλει 103 κεριά. Οι γονείς πού είναι, πού είμαι, γιατί είσαι μόνη σου? Κάτω οι γονείς. Παιδιά, καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Ακόμα δεν έχει πει. Με υγεία. Εμείς παίζουμε χαρτιά εδώ πέρα, το έχουμε στήσει, παίζουμε από κεράκι. Ρε, θέλω κι εγώ, ρε. Αυτό λέγεται ποκεράκι, ποκεράκι, ποκεράκι. Έχω την λατέρνα και με κοροϊδεύουν όλοι εδώ πέρα. Αν έχει μια χάρτα. Ναι, να τα σάκει. Τέτοια μέρα. Γιατί δεν είσαι εδώ, ρε μαράκι. Πήρα παπαγαλάκια. Τι πήρες? Παπαγαλάκια. Α, είσαι τελείως τρελή. Είναι ο Ζακ, κοίτα το, κάνει κούνια. Παιδάκι μου, είσαι χαζή. Έβαλες πουλιά μαζί με γάτες. Λε. Πας καλά. Ο Έγνες δεν τα πειράζει, βαριέται. Είμαι Ρούλα, Μερούλα! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Μερούλα. Πες και καλή χρονιά στην υπόλοιπη οικογένεια. Καλή χρονιά σε όλους, σε όλους. Να μας μπει καλά, να μπει το 20 που πάρουμε μας, Παναγιά μου, δεν μπορώ άλλο, δεν το θέλω. Συγγνώμη, έχουμε ένα τασάκι. Και το μεγάλο κάτω. Πού είναι τα τασάκια? Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν τον παραπονώ. Κατερίνα, κάνω εδώ και μια μισή ώρα live και μου έχουν πει στο γιο μου να με ρωτάνε για την κέρια του Σαββάιου. Εσένα δεν σε ρωτάει κανένα για την καλιά του Σαββάνη. Δηλαδή, θα κάνει τσιμέκια, φίλε. Τα μισά μου μηνύματα είναι για κάτι και Σαββάνη. Χαιστήκαμε. Αυτό. Ευχαριστώ. Σε έχω πει ένα ουίσκι εδώ πέρα μόνη μου, ένα ολόκληρο μπουκάλι γκιούαρς. Θα πας κάτω ρε φίλε για το 3-2-1 και θα είσαι γκύρλας. Ξεκάθαρα. Και γιορτή ο αδερφός μου, Βασίλης. Λοιπόν, τι σου έφερε δώρο η Βασίλης? Τι θα μου φέρει τώρα? Τι θα μου φέρει φέτος? Τι έγινε? Χάθηκε η Κατερίνα. Κατερίνα, είσαι μαζί μας. Όχι, Κατερίνα, μη φεύγεις. Μη φεύγεις, Κατερίνα. Μην εδώ μαζί μας. Α! Πάει, Κατερίνα. Τέλος. Έλα, εντάξει. Τι σου έφερε ο Βασίλης? Τίποτα. Ωραία. Εγώ έχω στην από τα 10 μου. Μαρία, ξεκινήσω. Δεν πιστεύεις στον Άι Βασίλη. Να ξεκινήσεις να πιστεύεις. Άιντε, μάθατε όλες. Μέχρι τα 10 μου πίστευα. Εντάξει, μέχρι τα 10 μου. Μετά από εκεί δεν πίστευα. Εσύ δεν θα μιλάς. Δεν θα μιλάς.
Το δώρο των, γενεθλίων, το δώρο των Χριστουγέννων σου είναι όλος ο χρόνος. Μπήκες μέσα στο GNTM, έφτασες στον τελικό. Δεν θέλεις κάτι άλλο? Δεν έφτασα τελικό, έφτασα ήμι τελικό, Κατερίνα. Αγάπη, τελικό έφτασες. Έξω. Είναι γιατί ήμουν τρίτη, γιατί βγήκανε δύο νικήτρες. αλλά... δεν πήρα δώρο φέτος. Αυτό. Ποιος μέτρησε? Για μένα λόγμα. Όχι, έτσι είναι το φυσικό μου. Πες τους ότι έτσι είναι το φυσικό μου. Εσένα δεν μπορεί κανένα να σου πει ότι με έφυσες, γιατί πραγματικά έζησε κάθε μέρα. Δεν πάτε πάνω. Ευχαριστώ. Και πείτε, ωραία, κάτι σου πέφτει, κάτι να κάνει πόλ, τυχή. Αγάπη μου, πέφτες. Εντάξει, είδες, έβαλα και εγώ μάσκαρα, βάφτηκα. Ρε, μπράβο σου όμως που έχεις ξεκινήσει και βάφεσαι και κάνεις και ράνεις. Εγώ... Μάσκαρα έβαλα, ρε φίλε, δεν έχω βάλει κάτι άλλο. Άκουσε με, εγώ να ξέρεις σου έχω δωράκι εδώ πέρα όταν έρθεις. Μου το άφησε ο Άι Βασίλη σε αυτή την πόρτα. Μου άφησε ο Άι Βασίλη σε αυτή την πόρτα. Ναι, ένα δώρο. Έλα! Έλα, μωρέ γλυκούλα! Με συγκίνησε, έχω να πάρω δώρο από τα 10 μου. Έλα! Μου με τις πολιτές μου δεν αλλάζω δώρο. Είναι η τσάντα του Άι Βασίλη και μου άφησε αυτό το δώρο για σένα. Οπότε όταν έρθεις, του είπα, άστα μωρέ, εντάξει, μπορεί να μην πιστεύει, αλλά φέρ το δώρο της εδώ πέρα να τελειώμα. Λοιπόν, θα σε κλείσω γιατί έχω πόκερ τώρα, μάτς. Θα λίγο να κερδίσω και να βγάλω λεφτά σήμερα. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, πολλά φιλιά. Στο 3-2-1, έτσι και δεν με πάρεις τηλέφωνο, μου πεις χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εννοείται πως θα σου πάρω. Εννοείται αυτό. Μπράβο. Καλά για πολλά. Φιλάκια, παιδιά, σε όλους. Γεια σου, Πολίνα. Γεια. Γεια. Αχ, εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, θα ράξω λίγο. Αχ, τι ωραία. Έχει πονέσει η μέση μου και ο βέρκος μου το σύνορα. Δεν έχω να σου δώσω ούτε δουλειά, ούτε λεφτά, ούτε δημοσιότητα, δεν να την κάνεις την αγάπη χωρίς αυτά. Γιώργο, ειλικρινά λες μαλακίες αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω ούτε λεφτά, ούτε δημοσιότητα, ούτε δουλειά. Όχι, βασικά δουλειά θέλω, γιατί μου αρέσει να δουλεύω. Μ' αρέσει να είμαι χρήσιμη και μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω σε δουλειές που έχουν πολύ κόσμο. Δηλαδή, άμα με βάλεις ποτέ σε κανένα γραφείο, θα το εκτονήσω. Αλλά γενικά, οποιαδήποτε άλλη δουλειά κάνει, καλή είναι. Έφαγα και ξαναμπήκα στο live. Πολύ φίλοι μου. Εντάξει, εμένα πρέπει να έχει γίνει και εμένα το φαγητό κάτω. Είπα στη μάνα μου φωνάξει, αλλά δεν με έχει φωνάξει γιατί δεν θέλαμε διακόψει. Αλλά έχω αρνί με πατάτες στο φούρνο και βαλσάμικο και φέτα. Τρελό. Καλά. Τελείωτη. Παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα. Να ξέρετε, έτσι. Ειλικρινά, έχω περάσει και εγώ πολύ ωραία το σύνορα. Έχω φτιάξει και όλο αυτό το μαγευτικό σκηνικό, το ρομαντικό και περνάω πάρα πολύ ωραία. Λογικά θα ξανακάνω live μετά τις 12, κάτι τις 12 και 20, αφού κόψουμε τη βασιλόπιτα από χρόνια πολλά στον αδερφό μου. Δηλαδή, κυριολεκτικά ο αδερφός μου δεν είναι άνθρωπος αγκαλιάς, οπότε του λέω ένα χρόνια πολλά, πάω να τον αγκαλιάσω, μου δίνει μια μπουνιά και μετά είναι κομπλέ. Αυτό ακριβώς βάζει τη δουλειά πιο πάνω από τους ανθρώπους. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή τα λες αυτά, πάει να πει ότι δεν με ξέρεις καθόλου. Στείλε μου Περιστέρι λίγο αρνί, ρε Μαρία. Αχ, τώρα τι μου λες κι εσύ. Εγώ γουρνοπούλα ήθελα να φάω σήμερα, αλλά δεν έχει κανένα πανηγύρι, ρε γαμώτο. Και εν τω μεταξύ, λατρεύω τη γουρνοπούλα, αλλά άμα δεν τη φάσε πανηγύρι, δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε γουρνοπούλα, ωραία.
δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να είναι στο πανηγύρι για να την ευχαριστηθείς. Πώς νιώθεις που σε μία ώρα και 25 λεπτά τελειώνει το 2020. Στα παπάρια μας! Να φύγει, να μην ξαναγυρίσει. Εντάξει, είχαμε και πολύ καλές στιγμές το 2020. Δεν λέω. Αλλά το γενικότερο feeling, δηλαδή αυτό που θα λέω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, είναι ότι ήταν για τον Κούτσο Παβάλα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και από Φαρών καλή είναι. Φαρών, δεν σε πιάνω, δεν σε έπιακα. Ρίξε υπότιτλους. Αχ. Εντάξει, βαριέμαι και να δω ταινία, έτσι. Εμείς ευχαριστούμε, καμάρι μου, σ' αγαπάμε. Αχ, πόσο μ' αρέσει που με λες, καμάρι μου. Άγωτα! Άγωτα! Σου έχει λείψει λίγο το κατσίκι το πασχαλινό. Αχ, δεν έχεις ιδέα. Εντάξει, το προηγούμενο Πάσχα το πέρασα με τη δεύτερη οικογένειά μου στα Τρίκαλα. Σε αυτούς που δούλευα, λέω, τόσα χρόνια. Και πραγματικά, επειδή ήταν κλειστή η ταβέρνα, είχαμε ψήσει μόνο για πάρτι μας. Είχαμε κλείσει όλο το δρόμο. Χορεύαμε, πίναμε, τρώγαμε. Ολημερής και ολυνυχτής. Τα κάναμε πουτάνα όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Το μόνο που κάναμε ήταν να πίνουμε, να τρώμε και να χορεύουμε. Και όταν λέμε χορεύουμε δεν λέμε τώρα κλαμπίστικα. Παραδοσιακά, τσάμικο και τέτοια. Καλά ματιανά. Μάδαγες, μαργαρίτες, κάτι τέτοια τσεφτιτελογιογύφτικα. Δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά εντάξει. Δες μόνο στο σπίτι τρία. Να πω ότι το έχω δει 4.000 φορές και αυτό. Μόνο στο σπίτι ένα το έχω δει 7.000 φορές. Οπότε κάποια στιγμή κουράζεσαι. Κάποια στιγμή λες, φτάνει, ξέρω εγώ. Αχ, κούλα. Αχ, Γιάννη. Ας βάλω λίγο ίσκι. Κακό δεν κάνει. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ άλλο. Με σταυρώτα τα πόδια. Μου έχει βγει η ψυχή εδώ πέρα. Μαρία, τι ύψος έχεις, 1,76. Είμαι η δεύτερη πιο ψηλή στην οικογένειά μου. Μαρία, με όλη αυτή τη συζήτηση περί φαγητού πίνασα. Κι εγώ πίνασα, φίλε. Εντάξει, κοντεύω να το τελειώσω το μπουκάλι. Τους μπεκρίδες κι αν τους πιάσουνε, αδικά θα τους κρεμάσουνε. Πιείτε μπουρδελά. Με πια έχεις κρατήσει πολύ καλές επαφές από το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπεις από την Κατερίνα μου. Θα πέφτε το γυάλινο το ποτήρι στο γυάλινο το τραπεζάκι και θα γινόταν εδώ πέρα χαμός. Ουίσκι κόλλα. Η καλύτερη εφεύρεση που έχει υπάρξει στη γη. Μετά τη Ρόδα, εννοείται. Άντε πάλι. Πραγματικά, πραγματικά, εσείς που έχετε κολλήσει με την Κάτια, σας παρακαλώ, πηγαίνετε στο καλό να μ' αφήσετε στην ησυχία μου. Σας παρακαλώ. Μην μεθύσεις και κλείσεις το live, σε βλέπω άρχισε τραγούδια. Παιδιά, δεν μεθάω τόσο εύκολα, αλήθεια. Μπορώ να πιω 7 ουίσκια και δεν μεθάω. Έχω αντοχή. Καλό αυτό. Δυστυχώς. Αν και δεν πίνω συχνά, δηλαδή μια φορά το τρίμηνο θα πιω. Μία φορά είχα μεθύσει. Για τα καλά. Και ήταν στην κατασκήνωση που δούλευα, είχαν φύγει τα παιδάκια και θα ερχόντουσαν τα επόμενα παιδάκια σε 2 μέρες. Δηλαδή είχαμε 1 μέρα κενό. Και το βράδυ είχαμε μαζευτεί όλοι οι ομαδάρχες και είχαμε πιει. Φανταστείτε, παίζαμε beer pong, αλλά αντί για μπύρα είχαμε whisky και gin μαζί. Και σε κάποια στιγμή τελειώνει το gin και πίνουμε σκέτο ούζο, σφινάκια.
Και μετά κρασί. Είχα γίνει. Τι άντζε πω τώρα, ζάντα αλουμινίου, ζάνεξ, εξέλιτα κασάκο. Δεν ήξερα που πατάω και που βρίσκομαι. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο που μεθύσει. Από εκεί και πέρα δεν έχω ξαναμεθύσει ποτέ. Δεν αντέχω συνέχεια να κολλάει, βελόνα εσύ αντέχεις ρε καμάρι. Κατερίνα μου, σε βλέπω λίγο έξαλλη. Μίλησέ μου γι' αυτό. Μίλησέ μου πόση υπομονή πρέπει να κάνω εγώ με όλους αυτούς που μου λένε για την Κάτια. Πραγματικά, δηλαδή ένα χρόνο μετά. Σκέφτομαι τον εαυτό μου όταν φτάσω 50 χρονών που θα υπάρξει ένα μαλακιστήρι που θα έρθει να με ρωτήσει για την Κάτια. Αυτό το μαλακιστήρι θα πεθάνει. Πραγματικά. Στην άλωση τις καλές εποχές, 2-3 ποτά το πολύ. Αχ! Άλωση, τρελή ρε! Τρελή άλωση! Η άλωση είναι να κλάψει το ξυλόκαστρο, το οποίο είναι αυτεράδικο. Δηλαδή, πρώτα φας bitter και flight, γίνεσαι κόλλος, κόλλος όμως, και μετά πας στην άλωση και γίνεσαι ζάντα. Χορεύεις ό,τι χορεύουν στα πανηγύρια, το χορεύεις σε κλαμπ. Αυτό είναι. Μαρία, μέχρι πότε θα είσαι live? Ξέρω εγώ, μέχρι όσο αντέξω. Θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Θέλω να το κρατήσω ένα μισάρο, μετά να πάω να φάω, μισανιάρο, γιατί με έχει πιάσει και λίγο η πείνα με τόσο ποτό. Και μετά θα ξανακάνω live, ξέρω εγώ, μετά τις 12 και 20, λογικά. Αυτό. Πώς σκέφτεσαι να είσαι όταν θα είσαι γριά? Με πολλά άλογα, πολλά σκυλιά και ξέρω εγώ, θα είμαι μάλλον από αυτές τις τρελές γιαγιάδες που κάνουν ό,τι τους κατέβει. Θα παίρνω τα άλογά μου και θα πηγαίνω στην Ολλανδία για διακοπές. Psycho killer, τελείωσε. Φανταστείτε ότι η γιαγιά μου, η Μαρία, το είδωλο αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Ένα λεπτό, ναι. Δεν έχει φύγει ρε παιδί μου πολλές φορές από το χωριό. Εντάξει, είχε πάει στην Αθήνα, είχε δουλέψει ράφτρα και όλα αυτά. Αλλά κυρίως έχει μείνει στο χωριό. Και είμαι τώρα στο χωριό μετά από λαϊκή. Και έχω πιαστεί ολόκληρη. Ολόκληρη, δεν ένιωθα το σώμα μου. Και βάζω ένα κολάν που είχα, ένα σετ κολάν. Και ξεκινάω τώρα και κάνω διατάσεις και γυμναστική κλπ. Τίποτα, δεν μπλακίεσαι, έκανα απλά τεντωνόμουν. Και η γιαγιά μου είχε μείνει έτσι και με κοίταγε και μου λέει, τι κάνεις? Λέω, γιαγιά, γυμναστική κάνω. Γυμναστική είναι αυτό? Λέω, ναι, έτσι κάνουν σήμερα. Και γιατί κάνεις γυμναστική? Τι λέω, γιατί πονάω, γιατί είμαι πιασμένη, ξέρω εγώ, και θέλω να ξεπιαστώ. Α, αυτό κάνουν σήμερα, ότι ξεπιάζονται, όταν πιάνονται. Και τι λέω, ναι, γιατί εσείς, ξέρω εγώ, όταν πιανώσουν, τι έκανες? Σεξ. Έτσι. Έτσι μου είπε. Αλήθεια σας το λέω, γιατί εγώ δεν έχω... Εγώ δεν φτιάξα τίποτα. Η γιαγιά μου τα λέει. Πώς λέει το Άγιος Βασίλης μεθυσμένος? Πώς? Πώς? Περιμένω την απάντηση πώς λέγεται ο Άγιος Βασίλης μεθυσμένος. Δεν μου έρχεται όμως. Μάλλον αργεί το μήνυμα. Βασιλόπιτα. Τα τρία τελευταία μου εγκεφαλικά κύτταρα καήκανε. Καήκανε ρε, στορκίζομαι. Τι είπε τώρα ο τύπος? Βασιλόπιτα. Γιατί. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Βασιλόπιτα. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει, ελπίζω φέτος να μην κερδίσω εγώ το φλουρί.
και να, πηγε, και να πάει χρονιά σκατά και μετά να κατηγορούν εμένα. Δεν είναι καθόλου καλό να κερδίζει το φλουρί. Καλής, καλέ, εδώ και 3 χρόνια. Για κάνω. Έτσι είναι τα παιδιά από το χωριό. Γεια. Γεια σου, Μελίνα. Γεια σου, Μελίνα. Γεια σου, Μελινάκι. Έχεις πάρα πολύ όνομα, εντάξει. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ζηλεύω πάρα πολύ τα παιδιά που έχουν ωραία ονόματα. Και τουλάχιστον εφάνταστα ονόματα. Γιατί εμένα οι γονείς μου δεν είχαν φαντασία. Ωραία. Εμένα με λένε Μαρία, τον αδερφό μου Βασίλη και τον άλλο μου αδερφό Μίτσο. Η μόνη που ξέφυγε ήταν η Αδαμαντία. Οκ. Ήταν η γιαγιά της. Αλλά, ρε παιδιά, λίγη φαντασία στα ονόματα. Βάλε open, μου λέει όλος. 1 λεπτό να ανοίξω την τηλεόραση που δεν έχω. 1 λεπτό. 1 λεπτό δώσ' μου. Εντάξει, έχω φτιάξει τόσο γαμάτο κινητό, τόσο γαμάτο σκηνικό και κάθομαι ανάποδα ηλίθεια. Αντί να το έχω έτσι, ξέρω εγώ, να φαίνουν τα κεράκια, τα λοιπά. Δεν πειράζει, τα βλέπω εγώ. Εσείς βλέπετε την ντουλάπα και αυτό το μπουφάνε του πάντα. Δεν είναι κακό. Εμένα με λένε Ξανθή, προφανώς. Εμένα μου λένε Ξάνθη. Λογικά θες να πεις εμένα με λένε Ξανθή. Ξανθή λένε και την ξαδέρφη μου. Πάλι πολύ ωραία έμπνευση. Εμένα όχι. Τις γιαγιάς σου έχετε σαλέψει ποτέ και να ψάνε σε όλο το χωριό. Ευτυχώς, η γιαγιά μου δεν μπορεί να περπατήσει πλέον. Οπότε δεν την ψάχνουμε. Ξέρουμε που είναι. Είναι μέσα στο σπίτι κάπου. Ωραία, την ψάχνουμε στο σπίτι. Σε όλο το χωριό δεν έχει φύγει ποτέ. Τα έχει καλά στο μυαλό της. Έχω πιει 3 ουίσκι σε 1,5 ώρα. Και έχω παιδιά, τα κεριά βάζουν πάρα πολύ ζέστη, έτσι. Δεν έχω θέρμανση στο δωμάτιο αυτό. Αλλά τα κεριά έχουν βγάλει πάρα πολύ ζέστη. Τι ώρα περνάω. Happy New Year's, sweetie. Πολύ happy να είναι η New Year. Πώς πάνε οι δουλειές στα χωράφια. Ναι. Άμα ήξερες από χωράφια, θα ήξερες ότι αυτή την εποχή δουλειές δεν έχουμε. Έχουμε περίπου 1,5 μήνα ρεπό. Μέχρι να ξεκινήσει για τα καλά το κλάδεμα, το μάζεμα των ξύλων, το κάψιμο των ξύλων, μετά το πότισμα, το ρέντισμα, τα χορτάρια, το αρέωμα, το ρέντισμα, το μάζεμα και ξανά από την αρχή. Μην πληρώνεις θέρμανση, πιες σουίσκι να ζεσταθείς. Σε καλό παιδί εσύ, είσαι πολύ καλό παιδί. Γιατί είσαι μόνη εδώ. Το 2020 μπήκε σε μένα με την κυριολεκτική έννοια του «με το καλό να σου μπει». Ήμουν στα Χανιά σπίτι μόνος μου με 38 και 5. Σκληρό. Σκληροπυρηνικό. Κακό. Πολύ κακό. Δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Πετσόκομα. Το πετσόκομα νομίζω το εννοείς για τη δουλειά για στα χωράφια. Το πιο αστείο για μένα είναι ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι όντως πηγαίνω στα χωράφια. Οπότε, όταν μου λένε κάτι για τα χωράφια και τους απαντάω, γιατί απλά ξέρω εγώ το κάνω από 5 χρονών, είναι όλη σε φάση, έλα εντάξει με δουλεύεις τώρα. Και όχι. Πώς σκέφτεσαι να περάσει το 2021. Ξέρω εγώ. Όπως είναι να περάσει, θα περάσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε, θα ζήσουμε, θα ζήσουμε, θα ευτυχίσουμε, θα ευτυχίσουμε. Άρα, να, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, το σύμπαν και ο Θεός παίζουν ζάρια την τύχη του. Άλλαξε ο χρόνος στην Ελλάδα. Όχι, έχουμε ακόμα 1 ώρα και 10 λεπτά.
Θα προτιμούσα ένα καινούργιο τρακτέρ ή ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν έχω τίποτα από τα δύο. Οπότε θα έλεγα ένα αυτοκίνητο. Από πόσο χρόνο καπνείς? Από τα 17. Για τρίτη φορά. Γιατί το ανάβω συνέχεια? Γιατί όλη την ώρα το αφήνω και σβήνει. Έτσι γίνεται με το στριφτό τσιγάρο. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν πολύ μικρή? Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με τα άλογα, αλλά επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, οπότε δεν είχα τα λεφτά γι' αυτό. Οπότε αυτή είναι η απάντησή σου. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με τα άλογα. Άσε το modeling και πάμε χαϊκό. Ψυχούλα μου. Δεν έχεις ιδέα πόσο παλούκι είναι να είσαι ομαδάρχη στο χαϊκό. Έχει και τα καλά του, εννοείται, αλλά είναι επίσης παλούκι. Προτιμούσα να πάρεις καινούριο κινητό ή ζω 4 φορές καλύτερα να είχα πάρει άλογο παρά καινούριο κινητό. Βέβαια τα άλογα δεν είναι τόσο φτηνά όσο τα κινητά. Αλλά λέμε τώρα. Έτσι. Πάω με τον πατέρα μου στο χωριό καμιά φορά, στα χωράφια δεν πιάνουν τα χέρια μου, αλλά και στα χωράφια έχω δουλέψει και κάστα να έχω μαζέψει και ελιές. Καλό. Καλό. Το χειρότερο εντωμεταξύ μάζεμα για μένα είναι τα κεράσια. Γιατί τα κεράσια είναι πολύ μικρά, είναι στο δέντρο διάσπαρτα και κυριολεκτικά μπορείς να κάνεις και 2 ώρες να μαζέψεις 1 κουβά κεράσια. Για να μαζέψεις 1 κουβά κεράσια μπορεί να σου πάρει και 2,5 ώρες, 3. Πολύ δύσκολο. Είναι τσίκι 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 τσίκι, πολύ σπαστικό. Φωτογραφιζόσουν ποτέ γυμνή για 900 ευρώ. Ανάλογα το κόνσεπτ. Το γυμνό δεν χρειάζεται να είναι πρόστιχο. Το έχω αποδείξει νομίζω. Οπότε. Σε βλέπουμε τσιγάρο, καλέ καπνίζεις. Όχι, είναι προσομοίωση του Matrix. Πολύ φίλοι μου. Πολύ φίλοι μου. Η ραμπαβίλα. Τι κάνεις ρε ψυχή εσύ? Τι κάνεις ρε ψυχή εσύ? Τι κάνουν οι αδερφές σου? Πώς είστε? Καλά εκεί πέρα στο Αίγιο? Στο Άγιο. Καλά, έχω πάθει μπράτη. Καπνίζεις? Όχι. Άντε πάλι με την καρδιά του Survivor. Αχ, όταν θα κλείσω το live να δω τι θα λέτε για την καρδιά του Survivor. Πραγματικά. Ένα πράγμα θα σου πω, πήγαμε το βράδυ με τον πατέρα μου να ποτίσουμε το κτήμα, ενώ η μάνα μου ήταν στη δουλειά και κολλήσαμε στη λάσπη. Θα σου πω χειρότερο. Είχα πάει, ήμουνα 15, ο αδερφός μου 19 και μας έστειλε ο πατέρας μου να ποτίσουμε στις 4 τα χαράματα, το χωράφι. Γιατί τότε ήταν η σειρά μας να το ποτίσουμε. Και έτσι όπως έχουμε πάει, εγώ πήγα για παρέα για τον αδερφό μου, να μην είναι μόνος του. Και κάποια στιγμή ακούμε μεταξύ κάτι ήχους, κάτι περίεργους ήχους. Και λέμε, τι είναι αυτό ρε φίλε τώρα, τρομάξαμε τώρα. 4 ώρα τα χαράματα στο χωράφι, τι είναι αυτό? Παιδιά ήταν αγριογούρουνα. Και μόλις καταλαβαίνουμε τι είναι, γιατί κάνανε τον ήχο, απλά ο αδερφός μου με πιάνει και μου λέει ανέβα στο δέντρο τώρα. Και ανέβηκα εγώ στην κορυφή της σπηλιάς, ο αδερφός μου επίσης. Και ήρθαν τα αγριογούρνα από κάτω και σκάβανε. Που εντάξει το αγριογούρνο, άμα σε πιάσει, έχει τόσο δυνατό σαγόνι που σπάει κόκαλο. Πεθαίνεις, ακαριέα. Τι τύχη ήταν αυτή, να πάω για πόντισμα και να πετύχω αγριογούρνα. Τέλειο. Γεια χαρά. Γεια σου χαρά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, θα τελειώσω το τσιγάρο μου και το ποτό μου. Όπα, τι γνώμη έχεις για τις νέες γενιές που έρχονται, που θέλουν να γίνουν influencer και youtuber και δεν έχουν όρεξη για δουλειά? Μια απελπισία απλά, αν θες αναλύσέ το. Έπιασε μεγάλη κουβέντα τώρα. Ειλικρινά.
Ειλικρινά. Κοίτα, εγώ που έχω 90.000 followers, δεν θεωρώ τον εαυτό μου influencer. Με θεωρώ Instagram. Ωραία, δουλεύω από το Instagram. Okay. Αλλά δεν με θεωρώ influencer. Γιατί το influencing είναι, πώς να σου το πω, μία πολύ πιο δύσκολη δουλειά, πολύ πιο περίπλοκη και θέλει πολλά κότσια για να το κάνεις αυτό. Άμα δεν τα έχεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε, άντε πάλι έσβησε. Τι τραβάω η άτομη. Είσαι από το Αίγιο. Όχι, δεν είμαι από το Αίγιο, είμαι από το Ξυλόβαστρο. Μην τα λέμε 500 φορές. Το έχω πει. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Από πού είμαι. Για από Γαλλία. Τι είναι στη Γαλλία, καλά. Περνάτε καλά. Ξέρω εγώ. Στη Γαλλία θέλω να πάω πάρα πολύ στη Σικελία. Όχι, η Σικελία είναι στην Ιταλία. Sorry. Στη Μασαλία εννοούσα. Μασαγέ. Ή όπως λέγεται. Στη φωτογράφηση του GNDM με τις μανάδες αδερφάδες σας ήσουν από τις λίγες που βούρκωσε αυτό το αδαμαντία. Αδαμαντία! Η αδερφή μου. Την αδερφή μου την έχω, τι να σου πω τώρα, τη μεγαλύτερη αγάπη στη ζωή μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον λατρεύω και θα πάω την τρίτη στην αδερφή μου, παρόλη την καραντίνα. Θα κατέβω με ένα φίλο μου, λέει κατσί. Τρίτη θα πάω, λέει εκεί. Και επειδή αυτό είναι από το Άργο, θα με κατεβάσει μαζί του. Αλλά μην το πείτε στους μπάτσους. Είναι ένα μυστικό μεταξύ μας. Και θα πάω λίγο στην αδερφή μου. Να τη δω, να κάτσω καμιά εβδομάδα. Να δω και τον άντσιό μου. Μου έχει ξεχάσει. Λοιπόν. Πόσο βαθμό βάζεις στο σώμα σου? Εγώ σου βάζω ένα 9 γιατί είσαι πολύ όμορφη. Δεν βάζω κανένα βαθμό στο σώμα μου γιατί πολύ απλά αυτό το σώμα έχω, το αγαπώ έτσι όπως είναι και τελειώνει η υπόθεση. Δεν θα κάτσω να το βαθμολογήσω άμα είναι καλύτερο από κάποιο άλλο ή χειρότερο από κάποιο άλλο. Αυτό είναι προσωπικά γούστα του καθενός. Παιδιά, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα κλείσω τώρα το live γιατί θα πάω να φάω. Έχει γίνει το φάει και πεινάω. Πεινάω πάρα πολύ. Έχω να φάω το. Έχω να φάω τις 5 το απόγευμα. Πεινάω. Και λογικά θα ξανακάνω live μετά, κάτι 12 και 20 να αλλάξει ο χρόνος, να πούμε τις ευχές μας κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, είστε όλοι καταπληκτικοί, όσοι δεν με ρωτήσατε για την κάτσια και το Survivor, οι υπόλοιποι, δηλαδή αυτοί που με ρωτήσατε, να πάτε να πνιγείτε. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ελπίζω να σας έκανα και εγώ παρέα και see you later, alligator. Peace and love. Τα λέμε, γιονιδές.